Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Μετά από μια εβδομάδα διακοπή, τα ξαναλέμε σήμερα. Βέβαια από εκπομπή σε εκπομπή, μόνο που δεν έχει διαλυθεί ο κόσμος, ο πλανήτης. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε καλά προς το παρόν. Σήμερα έχουμε εκπομπή ιδιαίτερη με τον αδερφό Στέφανο Καραβίδα. Έλα Στέφανε, έλα στο λαό σου. Πού είσαι, τι γίνεσαι? Καλησπέρα. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, δεδομένη της κατάστασης γενικά. Τα πράγματα είναι επικίνδυνα, διολυσθένουν και κανείς δεν ξέρει πώς αυτό μπορεί να κλακωθεί. Από εκπομπή σε εκπομπή, κινδυνεύουμε να εκραγούμε, Στέφανε. Τι πράγμα είναι αυτό? Λοιπόν, γι' αυτό το συνδέσαμε με τον τίτλο, δηλαδή «Γεωπολιτική και μεταφυσική». Το πρώτο ερέθισμα για τη συγκεκριμένη επιλογή θεματολογίας είναι φυσικά οι εξελίξεις, οι οποίες σχετίζονται και με τις τρεις αβραμιαίες θρησκείες στην περιοχή κλησίων της Ιερουσαλήμ, πέρι της Ιερουσαλήμ. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι διάφορα σχόλια που λαμβάνουμε κατά καιρούς, όταν εν τη ρήμη του λόγου και μιλώντας σοβαρά αλλά επιχειρώντας να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα, αναφέρουμε ότι, επί παραδείγματι, εγώ το έχω αναφέρει αρκετές φορές, ότι οι παππούλιδες του Άγιο Όρος, πέρα από την πρόρεση, την ικανότητα της πρόρεσης, γνωρίζουν και γεωπολιτική. Εκεί έχουμε δεχτεί αρκετά σχόλια, παρότι όπως είπα μιλάμε σοβαρά, προσπαθούμε να χαλαρώσουμε για λίγο το κλίμα, έχουμε δεχτεί σχόλια στο ύφος ότι μέχρι τώρα μιλούσαμε καλά, μέχρι τώρα μιλούσαμε επιστημονικά ή με επιστημονικοφάνεια και τώρα το χάλαμε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια σοβαρή παθογένεια αναφορικά με το τι είναι γεωπολιτική, τι είναι γεωστρατηγική, πώς διαπλέκεται αυτό με τις διεθνείς σχέσεις και τα συμβαίνοντα, και αυτό είναι το οποίο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε σήμερα, γιατί υπάρχουν παρερμηνίες και υπάρχει ένα θολό τοπίο αναφορικά με την έννοια και τον ορισμό της γεωπολιτικής, τον οποίο το χρησιμοποιούν εσφαλμένα ακόμα και καταξιωμένοι επιστήμονες στο δικό τους επιστημονικό αντικείμενο, όπως είναι όσοι ασχολούνται με τις νησίδες θεωρίες των διεθνών σχέσεων, δηλαδή οι διεθνολόγοι, οι οποίοι καταχρηστικά και λανθασμένα χρησιμοποιούν τον όρο της γεωπολιτικής, αλλά πολλές φορές πολλάκες τον καταστρατηγούν και τον συγχαίουν με τη γεωστρατηγική. Αυτά θα δούμε και θα δούμε και ποια σχέση έχει η γεωπολιτική στο επίπεδο της ανάλυσης με τις προφητείες τις οποίες αναφέραμε και γενικά τη μεταφυσική. Δηλαδή, σχετίζονται οι προφητείες και η μεταφυσική με την επιστήμη ή όχι και ρίχνουμε το επίπεδο αναφερόμενοι σε αυτές τις έννοιες? Λοιπόν, κοίταξε να δεις, νομίζω το θέμα είναι πιασάρικο και έπρεπε να γίνει και νομίζω είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε, ρε φίλε. Εγώ το σκέφτηκα το θέμα, ξέρεις πότε, πήγα στο Θέρμο προχθές, ζητώ συγγνώμη από τους φίλους που είχα πει ότι θα βρεθούμε, αλλά πέρασα τόσο καλά στο γάμο που πήγα εκεί και δεν πήρα κανένα τηλέφωνο, έκατσα εκεί με τους συγγενείς, ας πούμε. Πήγα στο Θέρμο, Στέφανα, να προσκυνήσω τον Άγιο Κοσμά. Και έτσι μου έρθει στο μυαλό ότι, ρε παιδί μου, δεν έχουμε κάνει μια τέτοια εκπομπή. Να πούμε τι είναι, αν οι προφητείες στέκουν και τα λοιπά, αν η μεταφυσική. Και γι' αυτό έτσι σου στείλα μήνυμα και λέω να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όχι, ας πούμε ότι υπήρξε και ένα περιπαικτικό, ας μην πήρω ειρωνικό μήνυμα, ένα περιπαικτικό μήνυμα από διαδικτυακό φίλο αναφορικά με τον Κοσμοκαλόγερο, έτσι του έθνους, αλλά και τις προφητείες, και γι' αυτό το συζητήσαμε και αποφασίσαμε να θίξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι. Κοίταξε να δεις, εγώ να σου πω πώς πάει. Εντάξει, ακούμε διπλά, ρε παιδιά, για πείτε μας. Ακούμε διπλά. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Αυτό ο συμπολογιστής. Εσύ μ' ακούς κανονικά. Εγώ σε ακούω κανονικά. Ωραία, να μας πούν οι φίλοι. Μικροφωνίζεις, να του πάλι. Το πετάξω. Μπορείς να κλείσεις το μικρόφωνο σου, Στέφανε. Τώρα, φίλοι, με ακούτε κανονικά? Τώρα πρέπει να με ακούν κανονικά. Λοιπόν, άκου, Στέφανε, άκου. Η εκπομπή
πώς πάει. Ξεκινάμε με θέματα, έτσι, με κάποιες φωτογραφίες από ιστορικό επιτεολόγιο και πάνω εκεί πατάμε και προχωράμε. Θα το κάνουμε και σήμερα, γιατί έτσι έχει αρκετά θεματάκια. Αλλά πριν πάμε εκεί, να καλησπερίσουμε όλους τους φίλους. Γιάννη Θανασούλη. Στέλιο Λαρετζάκη. Είστε δύο αεροπόροι τώρα, Στέφανε. Μικρόφωνο. Αγαπητοί συνάδελφοι και οι δύο τους οποίους ανέφερες. Ιωάννης Στάνης. Πάλι μικροφωνίζει. Θα το βάλω από εδώ. Τώρα, μ' ακούστε πάνω τώρα. Τώρα πρέπει να ακούγουμε, έτσι. Μ' ακούς τώρα, Στέφανε. Κανονικά. Για τις ομιλίες εκεί και το συνέδριο που έχει οργανώσει. Αθανάσιος Μουθαράκης, Βασίλειος Οξυγό, Απόστολος Ευθυμίου, Θεοφάνης Καταπόδης, ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη, Μαρία Ελληνής, δεν λείπει ποτέ, Νικόλαος, ο Μαύρικ. Μαύρικ, sorry, από ποιο εξόδιο είσαι τώρα, ένα, δύο, ένα ή δύο. Manowar. Λοιπόν, έχουμε αρκετούς φίλους και ευχαριστούμε. Μυροβόλος, γεια σου Μυροβόλε. Λοιπόν, ο Μυροβόλος με ρώτησε, μου λέει, θα είναι και ο Στέφανος σήμερα. Λέω, ναι, εντάξει, άμα είναι, λέει, θα σας δει. Είμαι ο Στέφανος και εγώ να σας πω κάτι. Ωραία. Ω, και η κυρία, η μητέρα του Δημήτρη του Βερδελή. Τι κάνετε? Λοιπόν, έχουμε κόσμο μέσα. Η κυρία Κούλα. Ο Δημήτρης. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Στέφανε, βάζω τη φωτογραφία και προχωράμε ένα λεπτό. Πώς τις είδες τις εξελίξεις, πες μας λίγο για τις εξελίξεις. Ο Ερντογάν προχώρησε την ένταξη, λέει, στέλνει στο κοινοβούλιο. Εντάξει, ο Ερντογάν, έχουμε πει πολλάκις ότι πατάει σε δύο βάρκες. Αυτή τη στιγμή έχει ζοριστεί απίστευτα. Και αυτό είναι προφανές, δεδομένου ότι ενώ παζάρευε ως δύσκολος παίκτης, ξαφνικά αναγκάστηκε σε, μπορούμε να πούμε, σε ουδέτερο χρόνο να δώσει κάτι το οποίο πιστεύαμε ότι θα έρθει πολύ αργότερα. Για να συμβεί αυτό, σημαίνει ότι παρασκηνιακά, θα το πω απλά και λαϊκά, έχει φάει πάρα πολύ διπλωματικό ξύλο και έχει απολέσει σοβαρό πολιτικό κεφάλαιο. Έτσι μπορεί να ερμηνευτεί. Πιστεύεις ότι θα το περάσουν εύκολα από την Εθνοσυνέλευση? Πιστεύω ότι την ελέγχει και έχουν καταλάβει και αυτοί ότι υπάρχει μία δοσοληψία και στο πλαίσιο αυτής της δοσοληψίας θεωρώ ναι ότι θα το περάσουν. Το ότι θα το περάσουν δεν έχει να κάνει καθόλου με τον γεωπολιτικό ή μεταφυσικό προσανατολισμό της Τουρκίας για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Τώρα θα σου δείξω μια φωτογραφία μεταφυσική. Κάτσε να φορτώσει λίγο. Λοιπόν, κατέβασε ένα άπλο στον υπολογιστή, ρε Στέφανε, και δεν δουλεύει το μικρόφωνο καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα δείξουμε την πρώτη. Λείψαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη Δευτέρα, δεν κάναμε εκπομπή και δεν πρόλαβα να δείξω το μεγάλο μου είδαλμα, αδερφέ. Ξέρω ότι είναι και δικό σου. 13 Οκτωβρίου του 1904 είχαμε την επέτειο, εορτάζουμε την επέτειο της θυσίας του Παύλου Μελά, ο οποίος δεν ήταν Μακεδόνας, ήταν Ιππυρώτης, έτσι. Σιγοριανός σου, έτσι, Στέφανε. Η Ήπειρος έβγαζε μόνο παλικάρια και πέτρες, τίποτε άλλο. Κάτσε να. Εμείς τον είχαμε, δηλαδή, στη σχολή. Το πρώτο πράγμα που μας δίναν, δηλαδή, όταν μπαίναμε στη σχολή, ήταν
Το γράμμα του Παύλου Μελά που λέγαμε. Κάτσε να βάλουμε εδώ τα slides. Κάτσε να βάλουμε τα slides να τα δείξουμε στους φίλους. Δυστυχώς ξενέρωσα πάλι, γιατί δεν περίμενα να μικροφωνίζει, γιατί έκανα προετοιμασία. Δεν πειράζει όμως. Και εθνικούς ευεργέτες βγάζει η Ήπειρος. Σωστή η Μαρία. Και μάλιστα τους πιο πολλούς έβγαλε η Βόρεια Ήπειρος. Όχι η ελεύθερη, η κατεχόμενη. Ξέρεις, εμείς έχουμε κακά προηγούμενα με αυτά τα βόρεια και τα λοιπά. Ξεκινάμε για γεωγραφικό προορισμό και μετά καταλήγει σε εδαφική απώλεια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οι Έλληνες έχουμε έτσι κακά προηγούμενα με αυτά. Τα όρια της Ηπείρου είναι περιγεγραμμένα από το Στράβωνα και από τον Κλάβδιο Πτολεμαίο, τους μεγάλους γεωγράφους αρχαιότητας. Η Ήπειρος, η ενιαία Ήπειρος, φτάνει μέχρι το ποταμό Γενούσο, αυτό που λένε οι φίλοι Αλβανοί σήμερα Σκουμπί, μέχρι εκεί. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα είναι αποτέλεσμα της διπλωματίας. Όταν έκανα τη διπλωματική μου στη σχολή Γάρων, στο 4ο έτος, το αντικείμενο ήταν το βορειοϋπηρετικό ζήτημα, ο υπηρετικός ελληνισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και το βορειοϋπηρετικό ζήτημα. Λοιπόν, είχα σκοπό να πάρω μια συνέντευξη από τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Ήταν ο Κάρολος Παπούλιας. Αλλά ξέσπασαν τα γεγονότα στο Ιράκ το 2003. Και πήγα, για καλή μου τύχη το λέω, γιατί γνώρισα έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, στον πρέσβη επιτιμή, τον Γιώργιο Σέκερη. Πήγα στον Άφλιο και τον επισκέφθηκα, Δημήτρη Βερδελή. Λοιπόν, εκεί αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση ήταν ότι συνεχώς χρησιμοποιούσε μία έκφραση. Ούτως ερχόντων των πραγμάτων. Δηλαδή, όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, προσαρμοζόμαστε με συγκεκριμένες πολιτικές. Αύριο τα πράγματα, εάν αλλάξουν, οφείλουμε και εμείς να προσαρμόσουμε την πολιτική μας. Άρα, ούτως ερχόντων των πραγμάτων, η Βόρεια Ήπειρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός του ελλαδικού και όχι ελληνικού κράτους. Έχω κάτι επόμενο. Λέει Λάφυρα στους Φιλιά Ψαγόνου Σκοπευτική το 2000. Το αντιπαρέρχομαι. Το αντιπαρέρχομαι. Λοιπόν, η Μοσχόπολη που βλέπουμε εδώ πέρα από το μήνυμα της Κοινωνίας Ελλήνων, εκεί δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο. Ναι. Δεν ήταν στο Μεσολόγγι, στο χωριό μου. Ο Μάγερ. Όχι. Λοιπόν, φορτώνει τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Δίκτυα δεν έχουμε. Ας τα να βάλουμε. Νάτος. Όλο το ρεζουμέ. Και έχετε στο μυαλό σας και συγκρίνετε με σημερινές καταστάσεις. Άντρες που περπατούν στη ζωή, ευθυντενείς και μεγαλύνει. Έτσι, το έχουμε χάσει, είμαστε οσφιοκάμπτες όλοι. Μαθημένοι να πονούν χωρίς να υποφέρουν. Να νικούν χωρίς να θριαμβολογούν. Να νικούνται χωρίς να μυρολογούν. Αυτοί είναι οι πραγματικοί άντρες θεμέλια γενεών. Λοιπόν, λείπουν αυτοί οι άντρες, λείπουν, δυστυχώς. Εσείς τον είχατε, Στέφανε, στη σχολή, τον Παύλο Μελά. Όχι, δυστυχώς στη σχολή κάνουν αυτό για το οποίο προετοιμαστήκαμε είναι να είμαστε καλοί επαγγελματίες. Λοιπόν, αυτό το λέω με πόνο ψυχής. Θέλω να πω, η εθνικοφροσύνη, τα πατριωτικά συναισθήματα δεν καλλιεργούνται. Έπρεπε με την κακή έννοια, αυτό το οποίο σχολιάζει και ο πτέρυγος Δαυρής, οι αεροπόροι να είναι καλοί επαγγελματίες. Δηλαδή να απολέσουν κάθε συνέστημα και να κάνουν τη δουλειά τους έτσι. Όπως θα την έκαναν σε μια οποιαδήποτε αεροπορία ή μέρος απλά της ανατολικής μηχανής. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να ακούγεται σκληρό. Δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα το οποίο παρήγαγε η σχολή, γιατί η σχολή δεν είναι μόνο η επίσημη γραμμή από τη σμιναρχία ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, για παράδειγμα, της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Το κυριότερο είναι η νοοτροπία, είναι η πειθαρχία
και είναι η κουλτούρα μεταξύ των Ικάρων. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο παραδίδει ο τεταρτοετής στον πρωτοετή, αυτό το οποίο παραδίδει ο πατέρας στο γιο. Διότι εμείς δεν είχαμε την έννοια του διπλανού. Εγώ τον τεταρτοετή μου, τον θαλαμάρχη μου, τον ονόμαζα πατέρα και γι' αυτόν ήμουν ο γιος. Και ακόμα και σήμερα, μετά από 20-25 χρόνια ή όσα χρόνια για να περάσουμε, όταν βρισκόμαστε, έτσι αποκαλούμε ένα τον άλλον και αυτά είναι η σχέση. Εκεί που θέλω να καταλήξω δεν είναι η επίσημη σχολή η οποία μας γαλούχησε με ιδεώδη, είναι οι Ίκαροι μεταξύ τους. Οι γενιές των Ικάρων, όπως εναλλάσσονταν, ήταν αυτές οι οποίες από τη μία στην άλλη μεταλαμπάδευσαν αξίες, την ηθική του ελληνισμού και γενικά αυτή τη στόφα του πολεμιστή την οποία βλέπουμε στο Αιγαίο. Δεν είναι το απότοκο της προσπάθειας ή του οράματος εντός εισαγωγικών που δεν υπάρχει της επίσημης αργορίας, είναι το αποτέλεσμα των απλών καθημερινών Ελληνόπουλων που μπαίνουν στην ηλικία των 18, που προέρχονται από τις καθημερινές, φτωχές, κανονικές, μεσαίες οικογένειες της πατρίδας, είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε τη φλόγα και από γενιά σε γενιά Ικάρων τη μεταλαμβαδεύουν, όπως και στις υπόλοιπες στρατιωτικές σχολές μας, τόσο των αξιωματικών όσο και των υπαξιωματικών. Μάλιστα. Άσε τώρα, θα πάει μακριά η κουβέντα. Αλλά θα το πω, θα το πω. Είχαμε μια χρονιά, Στεφάνε. Αν θες να μιλώ, κλείνε το ηχείο σου, γιατί θα ενοχλούμε τους φίλους. Ήταν μια χρονιά, είχαν βγάλει μια διαταγή, ξέρεις, από τις γνωστές διαταγές του στρατού, τις τρελές δηλαδή, επειδή είχαν πάει επιδιώρηση σε κάποιους θάλαμους, εμείς ήμασταν ανά τέσσερις στο θάλαμο, ας πούμε, και είχαν βρει πάνω στις βιβλιοθήκες, είχαν βρει φωτογραφίες, ο άλλος είχε την κοπέλα του, ο άλλος είχε το αυτοκίνητό του, ο άλλος είχε την εξάτμιση από τη μηχανή του, ας πούμε, ο καθένας είχε τα δικά του. Και βγάλανε μια διαταγή να κατεβούν όλες τις φωτογραφίες. Εντάξει. Λοιπόν, κλασικά στο στρατό βγάζουμε μια διαταγή και δεν εξηγούμε το πώς και το γιατί, ας πούμε. Εντάξει. Και μπαίνει ο λογαγός μια μέρα, ας πούμε, για επιθεώρηση μια Παρασκευή και πέφτει πάνω στον κουμπάρο μας, ας πούμε, ο οποίος είχε μια εικόνα της Παναγίας. Του λέει να κατέβει, του λέει δεν κατεβαίνει. Η εικόνα δεν κατεβαίνει, του λέει. Του λέει θα κατέβει, υπάρχει διαταγή. Λέει εγώ δεν κατάλαβα, λέει, να λέει αυτό η διαταγή. Όπως και να έχει, λέει, η εικόνα δεν κατεβαίνει. Ούφας, αρέσει από εδώ. Του λέει τώρα, έφυγε σε πειθαρχείο τώρα. Του τραβάνε 20 αλφαφή, αυστηρά φυλάκιση. Λοιπόν, περιμέναμε εμείς στο πάρκι να βγούμε εξοδούχοι με τον άλλο με τον κουμπάρο. Πού είναι, ρε, πού είναι, ρε, πού είναι, τίποτα δεν έρχονταν. Πάμε πίσω. Λέμε, τι έγινε, πού είσαι, λέμε. Λέει, είμαι μέσα. Λέμε, είμαι μέσα στο πειθαρχείο. Πάμε πάνω, λέμε, τι έγινε. Λέμε το και το, εντάξει. Παίρνουμε τον ιερέα της σχολής, του λέμε πάτερ το και το. Παίρνει τον αρχιεπίσκοπο, Χριστόδουλος. Χριστόδουλος παίρνει τηλέφωνο, μακαριστός. Παίρνει τηλέφωνο του στρατηγού διοικητή της σχολής. Του λέει έγινε κάτι. Του λέει ο στρατηγός να μάθω και να σας πάρω πίσω. Μαθαίνει, παίρνει πίσω και του λέει το και το. Λέει ο Χριστόδουλος, φτιάξτε το. Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή, στην αναφορά συντάγματος, πά στον κουμπάρο μου, του λένε φύγε εξοδούχος. Λέει δεν φεύγω. Όχι, φύγε. Δεν φεύγω. Φύγε. Δεν φεύγω. Και το φύγαμε με το ζόρι. Λέει, ελάτε, πάει, μαζεύτε το κορμί αυτό, λέει, να το βγάλετε έξω. Τέλος πάντων, με τα πολλά, μες τα λέω, την επόμενη Παρασκευή, σε αναφορά συντάγματος, ήμουν βαριόμουν, εγώ ξέρω εγώ. Ακούω τον συνταγματάρχη, τον διοικητή συντάγματος να λέει, και στην πόλη θα μπούμε και το όλα θα τα κάνουμε. Και άσε και τσιμπιώνουμε. Εγώ καθόμουν πίσω τελευταίο. Λέω, τι γίνεται, τι όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε. Πάω μπροστά, λέω, τι γίνεται εδώ, παιδιά. Μου λέει, δεν ξέρω, πρέπει να είναι πιο. Μου λέει και κάτι λέει, θα πάμε στην πόλη, ξέρω εγώ. Δεν το είχαμε συνηθίσει. Απαγορεύονταν να το συζητάμε καν, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, και θυμηθήκαμε, ας πούμε, μετά που πήρε ο Χριστόδουλος τηλέφωνο, θα μπούμε στην πόλη. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Εγώ αυτό, Θεόδωρο, το είχα κάνει επιδεικτικά, ως τεταρτοετής σε μια επιθεώρηση Παρασκευής, το είχα κάνει στον μετέπειτα αρχηγό αεροπορίας, το Χρήστο Βαΐτσο. Ήταν τότε αντισμήναρχος, εισμήναρχος ήταν μάλλον, ήταν κομματάκης στρατηγικής εκπαίδευσης. Λοιπόν, έβαλα μια εικονίτσα επιδεικτικά. Να πω την αλήθεια, ενώ μου έκανε παρατήρηση προς τιμήν του, φάνηκε ότι ήταν σε δυσκολία να κάνει αυτή την παρατήρηση. Προσπάθησα να μου εξηγήσω ότι στα στρατηγικά πλαίσια συμβαίνει αυτό το οποίο έτσι έχουν ζητήσει, περιμένα να το δουν, δηλαδή να είναι όπως προβλέπεται ο θάλαμος. Αλλά από εκεί και πέρα μπορώ να πω ότι το κατάπιε και έδειξε να έχει και μια δυσκολία να το εκφράσει κιόλας. Δηλαδή, επαγγελματικά ήθελε να κάνει την παρατήρηση, αλλά από την άλλη δεν αισθάνθηκε καλά.
Να σου πω κάτι όμως, αδερφέ. Εντάξει, επαγγελματικά έπρεπε να κάνει την παρατήρηση. Ένα, μην την κάνει. Τι σημαίνει επαγγελματικά δηλαδή. Ήταν ο επαγγελματισμός. Δεν λέω για σένα τώρα, καταλαβαίνω. Εμείς δεν μεγαλώσαμε τον Παύλο Μελά και τους άλλους ήρωες, γιατί εσείς καλά κάνατε. Κάθε χρόνο βέβαια είναι πολύ περισσότεροι έτσι, ήρωες του Αδόξηράς και λόγω των μαχών αλλά και λόγω των ετών. Και κάθε χρόνο αφιερώνετε την τάξη έτσι, σε έναν ήρωα του ελληνικού στρατού. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια εντός εκτός εισαγωγικών, οπότε γαλουχηθήκαμε με το Μητραλέξη και το Σιαλμά. Σωστός. Λοιπόν, σωστός ο Γιάννης ο Θανασούλης. Εκείνες τις ημέρες το πιάσε στο υπονοούμενο. Ξέρει ο Γιάννης, λέει, ξέρει. Λοιπόν, 22 Δεκάτου του 58, ο Παναγιώτης Τωμάζος. Μαθητές, θα ανεβάσουμε είτε αύριο είτε μεθαύριο, θα δούμε πότε. Μπορεί και την Πέμπτη που μπαίνετε στο κανάλι. Θα ανεβάσουμε τη συνέντευξη από έναν αγωνιστή της ΕΟΚΑ, 16χρονο, 15χρονο τότε, και συγγραφέα. Έχει γράψει ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει. Ονομάζεται «Κάνε το υποσυνείδητό σου να δουλεύει για σένα». Αυτός είναι ο κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος Κυπρίος. Το γνωρίζεις, Στέφαν, έτσι. Κάναμε από τα καλύτερα τσιμπούσια όταν είχε έρθει στην Κύπρο μαζί και με την κυρία Κούλα, την οποία ευχαριστούμε για το κονέ. Το εξώφυλλο, το σκίτσο της εκπομπής μας το έκανε ο Κωνσταντίνος ο Παπάς, τον οποίο τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, και μας έλεγε για τους μαθητές τότε πώς συμμετείχαν στον αγώνα κτλ. Λοιπόν, 20 Δεκάτου πάλι του 43 είχαμε τον Ανδρία που έπεσε πάνω στην Άρκη και αντί να το εγκαταλείψουν το πλοίο γυρίσαν στην Αλεξάνδρεια φυσικά μέσω Κύπρου. Θα το περάσω γρήγορα, 18 με 26 τα Οκτωβριανά, Στέφανε, με τους στίχους με τα συνθήματα γραμμένους στους στίχους, το βάζαν πάνω στους στίχους. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι φωτογραφίες, γιατί πάνε να μας πείσουν ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Έτσι. Τα περνάω γρήγορα για να μπούμε στην κουβέντα. Και μπαίνουμε τώρα στη μεταφυσική. 26 Οκτωβρίου 1912. Είναι λάθος το τέτοιο. Λοιπόν, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Τυχαίο. Εγώ νομίζω όχι. Δεν ξέρω. Μου είπε κάποιος μια φορά, μου λέει όλο πολύ με την Εκκλησία τα μπερδεύεται και τα λοιπά. Μα δεν είναι με την Εκκλησία. Και οι αρχαίοι Έλληνες πέραναν χρησμούς πριν τις μάχες. Οπότε είναι δεδομένο. Αυτό είναι των Ελλήνων, είναι μέσα στο DNA, όπως λέγει και ο Θέμης. Οκτωβρίου, η μεγάλη επέτειος, θα γιορτάσουμε μεθαύριο. Λοιπόν, Στέφανε, εμείς είχαμε στους θαλάμους και αυτές τις εικόνες, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Λοιπόν, επί 4 χρόνια ήταν το τελευταίο πράγμα που έβλεπα πριν κοιμηθώ και το πρώτο όταν ξυπνούσα. Αυτή η εικόνα. Δεν ξέρω, είχατε στους θαλάμους εσείς. Ανοίξτε το μικρόφωνο, Στέφανε. Λοιπόν, έλεγα ότι είχαμε αεροπορικό διάκοσμο, όπως ανέφερα πριν, το Μαρίνο Μητραλέξη σίγουρα, και από εκεί και πέρα είχαμε και τον Δημήτρο Καμπέρο, τον Τρελο Καμπέρο, παρότι στη στρατιωτική αεροπορία τότε ακόμα. Είναι ο γενάρχης της ναυτικής και μετά της ανεξάρτητης αεροπορίας, με το αποτέλεσμα να έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Εμείς, σου λέω, είχαμε αυτές τις εικόνες απέναντι. Έτσι. Λοιπόν, 28 Οκτωβρίου του 18, ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, άλλος ένας υπηρώτης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τελευταίοι ήρωες του ελληνισμού είναι δύο από την Ήπειρο και δύο από την Κύπρο, έτσι. Και Όλιας Κατσίφας, Σολομός Ισάκ. Θεόδωρε, για τον Κωνσταντίνο, έτσι, για τον νιώθω αδερφού μου, συγκινούμε πάντα. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου αυτό το ελλαδικό κράτος που αναφέραμε πριν να τον αποκαταστήσει και να τον κατατάξει εκεί που του πρέπει πραγματικά. Ένας εθνομάρτυρας, ένας ηρωμάρτυρας, ένας μάρτυρας και της πίστης και της πατρίδας, είναι ντροπή για αυτούς τους πολιτικάντες οι οποίοι εκφράστηκαν όπως εκφράστηκαν εκείνες τις ημέρες, από διάφορες παρατάξεις δεν έχει σημασία,
Το πιστεύω πραγματικά ότι το ελλαδικό κράτος, γινόμενο επιτέλους ελληνικό, θα αποκαταστήσει και τον Κωνσταντίνο Κατσίφα. Εντάξει, μέχρι να τον αποκαταστήσει όμως, προσπαθήσαμε να του βεβηλώσουμε τη μνήμη ότι ήταν αρκομανής, ότι ήταν χασισάκιας, ότι ήταν τρελός ή μη τρελός κτλ. Ξέρεις το. Ήταν ένα παλικάρι, μία ψυχούλα, ένας καθαρός Έλληνας. Αυτό ήταν και τίποτα άλλο. Εν τω μεταξύ, ήμασταν φίλοι στο Facebook. Ε. Και αυτή η φωτογραφία την έβαλα επίτηδες, είναι μέσα από το μοναστήρι, εκεί πάνω τους Βολιαράτες. Λοιπόν, σωστός Ανδρέας, Αλεξανδράκης είναι ο ζωγράφος. Μήτρα Αλέξη, ξάρεφο της γιαγιάς μου. Α, παράτα μας, ρε Νικολόπουλε, και αυτό συγγενή σου ήταν. Τι είναι αυτός ο Νικολόπουλε. Το σκέφτηκα και εγώ, αλλά έπρεπε να μην το πω. Όχι, εγώ το λέω. Λοιπόν, μπράβο, Ανδρέα, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, Θέμης, είπαμε η μεταφυσική έφτασε να ονομάζει το πιο σημαντικό κομμάτι γης σε αυτή τη στιγμή στην περιοχή ένα μεγίστη. Ω, τι είπε ο Θέμης, τι είπε. Θέμη, έτσι το ονομάζουν και οι Τούρκοι και ειδικά οι Τούρκοι αεροπόροι. Εμείς λέμε Καστελόριζο, έτσι Καστέλο Ρώσο. Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν την ελληνική ονομασία. Το σύμπλεγμα το λένε ΜΕΙΣ από το μεγίστη. Άγνωστο. 15.600 ήταν, Μαρία, οι πεσόντες στα βόρειο υπηρετικά βουνά. Και όχι στα αλβανικά, έτσι. Λοιπόν, ήμασταν φίλοι στη ζωή. Ο Ανδρέας με τον Κατσίφα μας τρολάρει ακόμα. Ανδρέας, εντάξει, να κάνουμε. Είναι και φταίδες. Πάμε. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα το ελληνικό κράτος. Οι άνθρωποι έχουν εξαρτήσεις και δεσμεύσεις. Τι λέει Χιλάς Φίλιππας, που είναι αυτός. Τι που είναι, ρε. Λοιπόν. Όλοι ξέρουμε όμως την εντολή, ήρθα από την Αθήνα. Αλλό, προφέτη. Γεια σου, Βασίλη. Πάμε, Στέφανε. Της Αγίας Σκέπης, με τα φυσικά όλα. Βλέπαν, λέει, την Παναγία να προπορεύεται. Εδώ ο Τσαρούχης γράφει και την Παναγία με το θαύμα. Έτσι. Και λένε ότι η Παναγία μπήκε μπροστά λόγω του 15 Αυγούστου και του τορπιλισμού της Έλλης. Δεν ξέρω τι άποψη έχει γι' αυτό, Στεφάνε. Κοίταξε, εμείς δεν έχουμε θέμα. Είμαστε ψεκασμένοι που τα πιστεύουμε αυτά. Όχι, έχουμε κάνει ομολογία πίστος. Δεν το συζητάμε αυτό. Θαύματα πάντοτε συνέβαιναν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν στη χριστιανική πίστη και ειδικά στην Ορθόδοξη. Και δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Όσοι μας χαρακτηρίζουν γραφικούς, το πέρασμά μας από αυτή τη γη είναι πεπερασμένος ο χρόνος. Το ποια είναι η αλήθεια, θα το διαπιστώσουμε όλοι. Θόδωρε, δεν ακούγεσαι τώρα. Κοίταξε λίγο το μικρόφωνο σου. Να βάλουμε λίγο τον ορισμό της γεωπολιτικής για να μας πεις ότι και μεθοδολογικά δεν είναι λάθος. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Να το βάλω τώρα. Διαβάζω γεωπολιτική και θα το βάλω κιόλα, το βλέπουν οι φίλοι. Γεωπολιτική ανάλυση ενός... Άντε ρε παιδί μου, χάθηκε πάλι. Sorry. Λοιπόν, άστο, μέχρι να το φτιάξεις εσύ θα ξεκινήσω εγώ να κάνω μια εισαγωγή. Ναι, λοιπόν, αν μπορείς διάβασε το Στεφάνο και να το βάλω, δώσ' μου λίγο γιατί έχουμε ένα θέμα. Μέχρι να το βάλεις θα κάνω εγώ μια εισαγωγή και θα το ακούσουμε. Λοιπόν, υπάρχει, όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει μια παθογένεια αναφορικά με τη χρήση του όρου γεωπολιτική και γεωστρατηγική. Δηλαδή, καταχρηστικά χρησιμοποιεί το όρο σε παραδείγματι γεωστρατηγική ανάλυση ή γεωστρατηγικός αναλυτής. Όσοι το χρησιμοποιούν αυτό δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Λοιπόν, η γεωπολιτική είναι στο επίπεδο της ανάλυσης και η γεωστρατηγική είναι αυτό που λέει η λέξη, στρατηγική, δηλαδή είναι το τι θέλω να κάνω. Για να μην ευλογούμε τα γένια μας απλά και παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας ως ειδικούς, δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε μαθητές του ειδικού. Ο εισηγητής
της γεωπολιτικής σκέψης στην Ελλάδα και της γεωπολιτικής ανάλυσης είναι ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Μάζες, τον οποία είχα την τύχη να τον παρακολουθήσω ως προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και κάνω μαζί και διδακτορικό. Λοιπόν, γιατί το λέμε αυτό? Διότι αντί να δούμε ποιος είναι ο αντίπαλος, ποιος είναι ο εχθρός και πώς θα αξιοποιήσουμε όλα τα μεθοδολογικά εργαλεία που έχουμε, τα επιστημονικά, είτε αυτό είναι οι διεθνείς σχέσεις, είτε είναι η γεωπολιτική, είτε είναι η διεθνής πολιτική οικονομία, είτε οτιδήποτε, υπάρχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Ελλάδος μία πολεμική αναφορικά με τη γεωπολιτική. Εάν είναι επιστήμη, εάν δεν είναι, ποια είναι η σχέση με τις διεθνείς σχέσεις και επιτέλους, αν ο Ιωάννης Μάζες δικαιούται να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα ή είναι απλά τοπογράφος μηχανικός. Λοιπόν, θα αναφέρω, έχοντας περάσει από ένα μεταπτυχιακό διεθνείς σχέσεις, ότι οι διεθνείς σχέσεις κατά ένα παράλογο τρόπο αγνοούν επιδεικτικά τη γεωγραφία αρχικά. Δεν μπορούμε λοιπόν να γνωρίσουμε τη γεωγραφία και όταν κάποιος είναι τοπογράφος μηχανικός και προέρχεται από τη γεωγραφική επιστήμη, είναι αυτή κατεξοχήν η γεωγραφική επιστήμη η οποία θα καταλήξει ως μέρος της, ως μέρος της ανθρωπογεωγραφίας που εντάσσεται στη γεωγραφία. Η γεωγραφία είναι η φυσική γεωγραφία και η ανθρώπινη γεωγραφία. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν μέσα βρίσκεται η γεωπολιτική και η γεωπολιτική στιγμή ανάλυση. Δεν θα πούμε σε μεγάλες λεπτομέρειες για να μπερδέψουμε. Εκεί που θέλουμε να καταλήξουμε είναι ότι η γεωπολιτική είναι αυτό το οποίο λέει ο εισηγητής της, είναι μια ακτινογραφία. Δηλαδή, όταν κάνουμε γεωπολιτική ανάλυση, είμαστε ψυχροί. Δηλαδή, δεν χωράει το συνέστημα. Δεν μπορώ να κάνω γεωπολιτική ανάλυση λέγοντας σε παραδείγματι ότι εγώ συμπαθώ τους Ρώσους ή εγώ συμπαθώ τους Δυτικούς. Ή εν προκειμένου, εγώ συμπαθώ τους Εβραίους, τους Ισραηλίτες ή οτιδήποτε, ή είμαι με τους Παλαιστίνιους. Εάν, φίλε μου, ισχύει κάποιο από αυτά, αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι σε θέση να κάνεις γεωπολιτική ανάλυση. Η γεωπολιτική, λοιπόν, είναι μια ψυχρή επιστήμη και το μεθοδολογικό της εργαλείο, αυτό της γεωπολιτικής συστημικής ανάλυσης, είναι ένα εργαλείο το οποίο αποτελεί την ακτινογραφία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αφού μπορέσουμε να δούμε, να διαβάσουμε την ακτινογραφία της κατάστασης, μετά θα πάμε στο κομμάτι της γεωστρατηγικής. Εκεί πέρα λοιπόν είναι που μπαίνει το συνέστημα. Άρα, όταν κάνουμε γεωπολιτική ανάλυση, θα ακουστεί ως ανέκδοτο, ένας Έλληνας, ένας Τούρκος, ένας Ιρανός, ένας Ισραηλινός ή ένας Ρώσος, όλοι λοιπόν, εάν χρησιμοποιήσουμε το μεθοδολογικό εργαλείο της γεωπολιτικής συστημικής ανάλυσης, πρέπει να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Σε διαφορετικά θέλω, θα φτάσουμε στο επίπεδο της γεωστρατηγικής, εκεί λοιπόν που θα μπει το συνέστημα, το είμαι Έλληνας, το είμαι Χριστιανός, σε παραδείγματι, το πώς θέλω να δω την πόλη και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της γεωπολιτικής και της γεωστρατηγικής. Και φυσικά μέσα υπάρχει γεωγραφία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα δώσω έναν ορισμό της... Καλησπέρα Χρήστο. Θα δώσω έναν ορισμό της γεωπολιτικής ανάλυσης. Η γεωπολιτική λοιπόν ανάλυση ενός γεωγραφικού συστήματος ανισόρροπης κατανομής ισχύως καλείται η γεωγραφική εκείνη μέθοδος η οποία μελετάει, περιγράφει και προβλέπει τις συμπεριφορές και τις επιπτώσεις των σχέσεων των αντιτιθεμένων και διακριτών διεθνών δράσεων ανακατονομής ισχύως, προσέξτε, και των ιδεολογικών μεταφυσικών που τις καλύπτουν. Εδώ είναι το πιο σημαντικό. Και των ιδεολογικών μεταφυσικών που τις καλύπτουν στο πλαίσιο των γεωγραφικών συμπλόκων που οι δράσεις αυτές εντοπίζονται και λειτουργούν. Να το πούμε λοιπόν πιο απλά. Όταν κάνουμε ανάλυση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο γεωπολιτικό παράγοντα. Ποιος είναι ο γεωπολιτικός παράγοντας? Ο γεωπολιτικός παράγοντας, επί παραδείγματι, επειδή έχει να κάνει με την επικαιρότητα, θα μπορούσε να είναι το Ισλαμιστικό κίνημα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν, πρέπει να εντοπίσω, να εστιάσω στο γεωπολιτικό παράγοντα που θα αναλύσω και εν συνεχεία να ορίσω το γεωγραφικό σύμπλοκο. Δηλαδή, σε ποια περιοχή θα ψάξω να βρω ποιες είναι οι ενέργειες και οι παρενέργειες στις δράσεις αυτού του γεωπολιτικού παράγοντα. Εν συνεχεία, μέσα σε αυτό το γεωπολιτικό παράγοντα θα προσπαθήσω να βρω κάποιους συγκεκριμένους γεωπολιτικούς δείκτες που να σχετίζονται με τον παράγοντα. Ποιοι μπορεί να είναι οι γεωπολιτικοί δείκτες που σχετίζονται με, εδώ είναι, βλέπουν οι φίλοι τον ορισμό που αναφέραμε, ποιοι είναι οι γεωπολιτικοί δείκτες που μπορεί να σχετίζονται με το Ισλαμιστικό κίνημα στη Μέση Ανατολή, μπορεί να είναι οι οικονομικές χορηγίες που λαμβάνει,
μπορεί να είναι το λεγόμενο manpower, δηλαδή πόσους ανθρώπους έχει στρατολογήσει, μπορεί να είναι η στρατιωτική του δύναμη. Δίνω κάποια παραδείγματα. Τι κάνουμε λοιπόν, αφού έχουμε εντοπίσει το γεωπολιτικό παράγοντα και έχουμε ορίσει γεωπολιτικούς δείκτες που επηρεάζουν, προσπαθούμε να δούμε πώς αυτό το αλληλένδετο σύνολο επηρεάζει τους τέσσερις γεωπολιτικούς πυλώνες. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτός της πολιτικής, είναι αυτός της άμυνας, είναι αυτός της οικονομίας και τελευταίο και πιο σημαντικό για σήμερα, αφού είναι αυτόν της πληροφορίας πολιτισμού. Εδώ λοιπόν στην πληροφορία πολιτισμού ερχόμαστε και βλέπουμε ότι μπαίνουν ιδεολογικές μεταφυσικές. Γιατί έχει σημασία αυτό? Έχει σημασία γιατί αν πάμε 10 χρόνια πίσω, μετά την έκρηξη της Αραβικής Άνοιξης, αν θυμάστε καλά, υπήρχε η δράση του ISIS, της Αλ-Κάιντα και των υπόλοιπων μορφωμάτων στην περιοχή της Συρίας. Τι μας είπαν λοιπόν τότε όσοι ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις? Μας είπαν ότι αυτό προέκυψε διότι απέτυχαν οι Αμερικανοί στο Ιράκ, καταλήφθηκε το Ιρακινό καθεστώς και όλοι αυτοί οι επαγγελματίες στρατιωτικοί που ήταν στο Ιράκ πλέον ήταν άνευ δουλειάς και δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή της Συρίας. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό μέρος αλήθειας και είναι σφάλμα να μείνουμε εκεί πέρα. Γιατί? Γιατί όπως εμείς έχουμε τις προφητείες μας και τη μεταφυσική υπόσταση του τρόπου με τον οποίο αναλύουμε τα πράγματα, έτσι το έχουν και οι Εβραίοι, έτσι το έχουν και οι Άραβες. Ας μείνω λοιπόν λίγο στους Άραβες. Ενδεχομένως με την εισαγωγή να νομίζατε όλοι ότι θα αναφερθούμε στον Πατρό Κοσμάτων Οντολό, στον Άγιο Παΐσιο, στο Ξανθό Γένος το οποίο θα κατέβει και γενικά θα είχαμε μια αιμονική συγκέντρωση στο πώς βλέπουμε εμείς ως Ορθόδοξοι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει μεταφυσική, υπάρχουν προφητείες και στην εβραϊκή θρησκεία, στην ιουδαϊκή θρησκεία, αλλά με διαφορετικές, με διάφορες αποδείξεις, αλλά και στο Ισλάμ. Γιατί έχουν σημασία αυτά πάλι? Διότι έχουν μία ενέργεια. Όταν λοιπόν κάποια εκατομμύρια ανθρώπων μεγαλώνουν με συγκεκριμένο μεταφυσικό προσανατολισμό, με συγκεκριμένες προφητείες, τις οποίες προσπαθούν να τις ολοκληρώσουν ως αυτοεπιπληρούμενες. Αυτό έχει μία ενέργεια, έχει ένα αποτύπωμα, μπορεί να έχει απότοκο και αυτό πρέπει να μετρηθεί σε επιστημονικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ξερά οριζόντια υπό το πρίσμα των νησίδων θεωρίας των διεθνών σχέσεων, που είναι κάποιες πολλές διάφορες και ακόμα και στην κάθε νησίδα μέσα υπάρχουν διαφορετικές απολήξεις, καταλήξεις και τσακωμοί. Εμένω σε αυτό, γιατί προσπαθούν πολλές φορές να μας παρουσιάσουν τα πράγματα οριζόντια. Δεν είναι οριζόντια. Πρέπει να μπούμε κάθετα. Όπως λοιπόν κάθετα πρέπει να μπούμε και στον τουρκισμό. Παραδείγματι, μιλάνε όλοι για την Τουρκία σαν ένας κανονικός κρατικός δρόντας, όπως έχουμε πολλές φορές, ο οποίος λειτουργεί στο διακρατικό παγκόσμιο σύστημα, στο κρατοκεντρικό σύστημα, όπως λένε διεθνείς σχέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο παρελθόν μπήκαμε σε μία, κάνω μια παρένθεση τώρα, για να δείξω γιατί έχει σημασία αυτό. Μπήκαμε σε μία ατραπό περίεργη, όπου μιλούσαμε για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Κύριοι, δεν μπορούμε να μείνουμε στο κρατοκεντρικό σύστημα. Αυτό δείχνει άγνοια των πραγμάτων και δεν μπορούμε να μείνουμε στο οριζόντιο επίπεδο των διεθνών σχέσεων. Η Τουρκία λοιπόν λειτουργεί ως μια ηγεμονική δύναμη. Θα μπορούσαμε λοιπόν στο πρίσμα των διεθνών σχέσεων να πούμε ότι ως ηγεμονική δύναμη είναι ενταγμένη στην εισίδα, η πολιτική της εισίδα θεωρίας του επιθετικού ρεαλισμού, έτσι, του Τζον Μερσχάιμερ. Σε ό,τι αφορά το ρεαλισμό, υπάρχει ο κλασικός ρεαλισμός του Θουκυδίδη, έτσι, ο νεοκλασικός ρεαλισμός του Μόργενταου, που αυτά είναι μαζί, είναι το ένα εξέλιξη του άλλου. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ο νεορεαλισμός του Kenneth Walsh, του μεγάλου δασκάλου των διεθνών σχέσεων, που μέσα στον νεορεαλισμό υπάρχει ο αμυντικός ρεαλισμός και ο επιθετικός. Δηλαδή, ο Walsh έλεγε ότι επιθυμούν τα κράτη την ισορροπία ισχύως, αυτό είναι το καταληκτικό στάδιο το οποίο θα μας δώσει ειρήνη και ασφάλεια, ενώ ο Μερσχάιμερ έλεγε ότι η ηγεμονία, η τάση για ηγεμονία, η ηγεμονική κατάσταση είναι αυτή που ψάχνουν όλα τα κράτη και αυτή θα δώσει την αίσθηση της ασφάλειας σε αυτά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η Τουρκία λειτουργεί έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι όμως και δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό το πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Πρέπει να μπούμε στη γεωπολιτική μέσα. Αναφέραμε τέσσερις πυλώνες. Ο τέταρτος είναι της πληροφορίας πολιτισμού. Να πάμε λοιπόν εκεί και να δούμε ο γεωπολιτικός παράγοντας του τουρκισμού
πώς λειτουργεί, πώς επηρεάζει τους τέσσερις γεωπολιτικούς πυλώνες, επηρεασμένος κι αυτός από διάφορες άλλες επιστήμες, όπως είναι για παράδειγμα η εθνογραφία, η εθνολογία, οι κοινωνικές επιστήμες, η μεταφυσική, η θρησκεολογία, οτιδήποτε. Και να δούμε ποιος είναι ο τουρκισμός. Έχουμε ξαναπεί παραδείγματα ότι ο τουρκισμός είναι ένα κράμα του κεμαλικού σοβινισμού των έξι βελών, της κεμαλικής ιδεολογίας, του μεταφυσικού παντουρκισμού και του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Όλα αυτά μαζί τι είναι? Είναι ένα κράμα το οποίο αποζητά το ζωτικό χώρο, το Lebensraum, της γερμανικής σχολής γεωπολιτικής. Όλα λοιπόν καταλήγουν στη γεωπολιτική. Ακόμα και από τις διεθνείς σχέσεις θα ξεκινήσουμε, θα καταλήξουμε στη γεωπολιτική. Στον τέταρτο λοιπόν πυλώνα της πληροφορίας πολιτισμού είναι εκεί που μπαίνει μέσα η μεταφυσική. Διότι οι προφητείες, εάν μπουν στο συλλογικό υποσυνείδητο και γίνουν μια παθογένεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένας λαός, ένα έθνος, έτσι, μια ομάδα θρησκευτική, τότε λοιπόν αυτό έχει, όπως είπαμε, έχει απότοκο και μπορεί να παράγει αποτελέσματα. Και δεν έχουμε το δικαίωμα αυτό να τα αγνοήσουμε, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι μίζερα, είναι μικρότητες και είναι γραφικότητες. Δεν είναι γραφικότητες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στις άλλες δύο θρησκείες. Βάλω μια νοτελεία, Στέφανε, μια νοτελεία, αν μου επιτρέπεις. Με λίγα λόγια, η γεωπολιτική ανάλυση προβλέπει, μάλλον περιέχει και, και όλα τα μεταφυσικά ιδεολογήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν σε μια χώρα, σε ένα έθνος. Άρα, είναι συστημικό, είναι επιστημονικό, έτσι. Δεν είναι ψέκας αυτός ο οποίος μιλάει ότι εμείς θα βγούμε στην πόλη. Όχι, η γεωπολιτική ανάλυση επιθυμεί να δει τις στάσεις ανακατανομής της ισχύως, μελετώντας πώς συγκεκριμένοι γεωπολιτικοί παράγοντες, επί παραδείγματι το Ισλαμιστικό κίνημα στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει τους τέσσερις γεωπολιτικούς πυλώνες, προκαλώντας τάσεις ανακατανομής και τελικά ανακατανομή της ισχύως. Αυτό θέλουμε να δούμε, αν υπάρχουν τάσεις ανακατανομής, τι πρέπει να κάνουμε μετά στον τομέα της γεωστρατηγικής, ούτως ώστε αυτό να το σταματήσουμε. Επανέρχομαι στην εισαγωγή που έκανα για τη Συρία. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τη μεταφυσική, διότι ακόμα και ψευδής να είναι, είναι αυτό που λες σαν αυτό εκπληρούμενη προφητεία, ακόμα και κανένας να μην το είπε, για παράδειγμα, δεν ξέρει κανένας από μας σίγουρα αν η Παναγία εμφανίστηκε στον Κολοκοντρώνη και του βάλε υπογραφή. Έτσι δεν είναι? Ο Κολοκοντρώνης όμως κατάφερε να πείσει τους Έλληνες εκείνη τότε, την ώρα που διαλύονταν όλοι και ήταν ο μόνος που μαζί με τον κιθαρά και τους μάζευε, ότι παιδιά μην πάτε πουθενά, εδώ μείνετε, η Παναγία υπέγραψε. Δηλαδή αυτό εννοούμε όταν λέμε αυτό εκπληρούμενη προφητεία, έτσι. Όταν ο Κολοκοτρώνης, όταν οι Εβραίοι, ας πούμε για τους Εβραίους, λέγανε επί χίλια χρόνια και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ, έτσι, ήταν μια μεταφυσική ιδεολογία, η οποία στην ουσία τι έγινε, μετατράπηκε σε ένα γεωπολιτικό εργαλείο, μετατράπηκε, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς, και θέλω να σας δώσω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο βλέπουμε να έχει εφαρμογή ακριβώς αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι συνομιλούν με την ιστορία και οι οποίοι προσπαθούν να επιταχύνουν τα πράγματα. Δηλαδή, να κάνουν αυτό το οποίο είπαμε, την αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Επί παραδείγματι, αναφερθήκαμε στον ISIS, στην Αλ-Κάιντα, στις υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες λειτουργήσαν στην περιοχή της Συρίας, στην Αραβική Άνοιξη. Λοιπόν, μεταξύ αυτών, οι περισσότεροι θέλαν να κάνουν τι? Θέλαν να επιταχύνουν τα πράγματα και να προκαλέσουν αυτό το οποίο στη λεγόμενη Ισλαμική εσχατολογία, γιατί δεν έχουμε μόνο εμείς εσχατολογία, δεν έχουμε μόνο εμείς την αποκάλυψη του Ιωάννου για τους έσχατους χρόνους. Αν δείτε στο Ισλάμ, χρησιμοποιούν τη δικιά μας λέξη, το eschatology δηλαδή, στα αγγλικά. Εσχατολογία. Αυτό χρησιμοποιούν. Λοιπόν, πέρα από το Κοράνι που υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν και τα λεγόμενα χαντίθ, δηλαδή οι αφηγήσεις, οι προφορικές του προφήτη, οι οποίες αυτές από τον 7ο αιώνα που έζησε μέχρι και τον 9ο που σταμάτησαν να γράφονται, καταλαβαίνετε ότι από στόμα σε στόμα αυτά πόσο μπορούσαν να αλλάζουν. Λοιπόν, έγινε ολόκληρη επιτροπή από νομομαθείς του Ισλάμ, προκειμένου σε κάποια φάση κοντά στον 10ο αιώνα να πούμε ότι σταματάμε μέχρι εδώ, αυτά είναι τα χαντίθ. Και από αυτά που έχουμε, κάποια είναι ψεύτικα και κάποια είναι αληθινά.
Καταλαβαίνετε όμως εκεί πέρα μέσα τι μπορεί να επισέλθει ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα είναι διαφορετικά τα χαντίθ που έχουν οι Σιίτες και διαφορετικά αυτά που έχουν οι Σουνίτες. Οι Σιίτες, παραδειγματικά οι Σιίτες, οι οποίοι χωρίζουν σε δύο στρατόπεδα, το μεγαλύτερο είναι αυτό το 12 ημιτών, ας πούμε, είναι, αποδέχονται 12 ημάμιδες και είναι και η άλλη ομάδα που αποδέχεται 7. Λοιπόν, η μεγαλύτερη είναι αυτή που αποδέχεται τους 12. Ο τελευταίος είναι ο Μαγδί, ο κεκριμένος. Αυτά γιατί τα λέμε, μπορεί να τα ψάξουν οι φίλοι, υπάρχουν πολλές αναφορές και στο ίντερνετ. Ο κεκριμένος, λοιπόν, ο οποίος έφυγε από τα εγκόσμια, κρύφτηκε κοντά στο 10ο αιώνα, περιμένουν οι μουσουλμάνοι και ειδικά οι Σιίτες να έρθει, να έρθει στα έσχατα χρόνια, να νικήσει το κακό, να νικήσει τον Αντίχριστο και να συνεργαστεί με τον Χριστό προκειμένου να φτάσουμε στη Δευτέρα Παρουσία. Υπάρχουν λοιπόν μαχητές εντός εισαγωγικών, οι οποίοι έδρασαν τα τελευταία 10 χρόνια στη Συρία και στο Ιράκ, οι οποίοι τι θέλανε να κάνουν. Θέλανε να επιταχύνουν αυτά τα γεγονότα. Και μάλιστα αυτό ήρθε και από επίσημα χείλη, δηλαδή ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, ο Αχμαντινετζάντ, το ανέφερε αυτό στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, στην ομιλία του. Αναφέρθηκε λοιπόν στον τελευταίο ημάμι και αναφέρθηκε ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφω. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς που μιλάμε και προσπαθούμε να κάνουμε ανάλυση σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, υπάρχουν διάφορες συνιστώσεις αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, θρησκευτικές, όχι μόνο από την πλευρά του Ισλάμ, του ριζοσπαστικού, αλλά και από την πλευρά των Εβραίων, των υπερσυντηρητικών, οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν τον τρίτο ναό του Σολομώντα, εκεί που είναι το τέμενο στο Μάρι, οι οποίοι τι λένε, πάμε να τα κάνουμε τώρα γης μαδιάμ, να επιταχύνουμε τα πράγματα και να έρθει ο Μεσσίας του καθενός. Αυτά μπορεί να ακούγονται να βρυχιαστικά. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, το αεροδρόμιο Λαράγκα ήταν γεμάτο από... Είχε 15 πτήσεις, ας πούμε, από Τελαβίβ. Ήταν γεμάτο με τέτοιους. Κάτσε εκεί να πολεμήσεις, μεγάλα, άμα θες να κάνεις αυτά. Τι φεύγεις. Λοιπόν, αυτά ακούγονται ανατριχιαστικά και ακούγονται μακρινά. Όμως αυτή τη στιγμή εμείς που παρακαλάμε για ψυχραιμία σε συγκεκριμένη περιοχή, περιμένουμε ότι κρατικοί δρόντες, μεγάλες δυνάμεις, όπως είναι για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες που στείλανε τα αεροπλανοφόρα, σε μια οριζόντια διάσταση του κρατοκεντρικού συστήματος, με ένα συμβατικό τρόπο θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή νομίζουν ότι συνομιλούν με την ιστορία σε όλα τα στρατόπεδα και αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν είναι στο μέτρο που τους αναλογεί και με τις δυνάμεις που έχουν να επιταχύνουν τα πράγματα δημιουργώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις μέσω πολεμικών επιχειρήσεων στο τακτικό επίπεδο. Γιατί ξέρουμε ότι μία ενέργεια στο τακτικό επίπεδο μπορεί να συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα και τελικά να καταλήξουμε σε κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο μετά να μην μαζεύεται. Άρα ναι, οι προφητείες, η μεταφυσική, το συλλογικό υποσυνείδητο, ακόμα και η παράκρουση ενός έθνους, μια θρησκευτικής ομάδας, ναι, αυτό πρέπει να μετρηθεί επιστημονικά, έχει αποτύπωμα και εντάσσεται πλήρως στο μεθοδολογικό όργανο της γεωπολιτικής συστημικής ανάλυσης και στη γεωπολιτική. Άρα λοιπόν, εάν εγώ και ο Θεόδωρος μεγαλώνουμε τα αγόρια μας με την ανάμνηση της πόλης και τα κορίτσια, ναι, και τα κορίτσια. Αυτό λοιπόν έχει ένα αποτύπωμα. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για μας. Γιατί υπάρχουν γραφικότητες περί του ξανθού γένους. Όχι. Ισχύει και για τις τρεις αβραμιαίες θρησκείες. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί πέρα από τους κρατικούς δρόντες, πέρα από τις τρομοκρατικές οργανώσεις, πέρα από αυτούς οι οποίοι αισθάνονται ότι αγωνίζονται για την πατρίδα τους, υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται ότι συνομιλούν με την ιστορία και επιχειρούν ή θα επιχειρήσουν στο βαθμό που τους αναλογεί και τους επιτρέπει η δύναμή τους να δημιουργήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις που θα μας φτάσει στα έσχατα σημεία. Άρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, μην ανησυχείτε. Όταν θα μιλάτε για προφητείες και όταν θα λέτε ότι θα μπούμε στην πόλη και θα το πιστεύετε, μην φοβάστε, δεν είστε ψέκες. Δεν είστε ψέκες. Λοιπόν, ασκείτε γεωπολιτική εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, αστείευομαι. Κοίταξε, Στέφανε, εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Είπες κάτι πολύ σοβαρό. Αν θες, κλείσε το μικρόφωνο, γιατί μικροφωνίζει, μου λένε φίλοι. Είπες κάτι πολύ σοβαρό. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Εντάξει, με το ότι εμείς πρέπει να μπούμε στην πόλη. Αν δεν είμαστε εμείς, θα είναι οι επόμενοι. Κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό είναι αυτό που είπε ο Κολοκοτρώνης, στον Άμιλτον. Του λέει, εμείς
είμαστε στρατιώτες του βασιλιά. Δηλαδή αυτή η συνέχεια και η ύπαρξη του ελληνικού έθνους πάνω σε αυτή τη συνέχεια στηρίζεται. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν μπορούμε εμείς να τα βάλουμε στην άκρη. Αυτά είναι ο εαυτός μας. Όταν λοιπόν βλέπουμε το άγαλμα του Αγίου Κοσμά, του Εντολού του Ισαποστόλου, του Εθνομάρτυρα, αμέσως το μυαλό μας πηγαίνει εκεί και αμέσως δημιουργείται έτσι μια, πώς να το πω, ένας τρόπος σκέψης, ότι κοίταξε να δεις, ακόμα και να μην ισχύουν, ακόμα και να μην τα είπε αυτά, πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να υλοποιηθούν. Λοιπόν, τώρα, μα και ο πόλεμος μεταξύ Παλαιστίνης δεν ξεχνάει την εποχή των γιών. Σωστό, η κυρία Κατερίνα, ναι. Τον Ισαάκ, τη Σάρα και τον Ισμαήλ, δύο χρόνια μετά έγινε θρησκευτικό. Σωστό. Λοιπόν, θα πω κάτι που μου αρέσει να λέω στον Αντρέα, μιας θα τον αναφέρω ξανά. Μ' αρέσει, σχολιάζω όταν ανεβάζω φωτογραφίες και λέω Αναστασία μόνο, η Αναστασία είναι η μεγάλη του κόρη. Και λέω διότι είναι από πατέρα Έλληνα, μάνα Σερβίδα, όπως ήταν και ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ας πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά και γιατί, ας πούμε, τους Σέρβους τους νιώθουμε έτσι, αδέρφια, έχουν σχέση. Όταν ξέρεις ότι η μάνα του τελευταίου αυτοκράτορα μας ήταν Σερβίδα, είσαι φίλια προσκύμενος με κάποιον. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έτσι μια μικρή πανέθεση από μένα. Αυτό όμως που έχω απορία, ρε Στέφανε, και θέλω να το συζητήσουμε, είναι το εξής. Γιατί όταν εμείς μιλάμε για τέτοια θέματα είμαστε ψέκες, αλλά όταν μιλάει ο Ερντογάν ή οι Ισραηλίτες ή οι Άραβες, είναι κανονικά ενταγμένο μες στη στρατηγική. Εγώ εντωμεταξύ ψηφίζω Ερντογάν, είναι ο καλύτερος. Κοιτάξτε εδώ μια φωτογραφία, κοιτάξτε. Με τα φυσική Ερντογάν. Κοίταξε, Θεόδωρε, εγώ θέλω πάλι, επειδή αυτοί οι οποίοι κάνουν κριτική στη συγκεκριμένη συλλογιστική προέρχονται κυρίως, όπως είπα, από τη διεθνολογική κοινότητα. Λοιπόν, εάν ερμηνεύσουμε στεγνά ή στενά τις κινήσεις της Τουρκίας υπό το πρίσμα, θα πω πάλι, την ουσία των θεωρίας των διεθνών σχέσεων, θα πρέπει να μείνουμε στο ρεαλισμό. Είτε είναι αυτός νεορεαλισμός, στον οποίο εντάσσεται ο επιθετικός ρεαλισμός του Μερσχάιμερ, είτε είναι αυτός ο κλασικός, ο θουκυδίδιος ρεαλισμός, δηλαδή το δίκαιο της ισχύος, αυτό που θέλει να επιβάλλουν στην Κύπρο αλλά και αλλού. Είμαστε μεγάλο κράτος, έχουμε μεγάλη εκτογραμμή, έχουμε δικαιώματα με βάση την ισχύ μας. Είτε είναι ο νεοκλασικός ρεαλισμός του Hans Morgenthau, ο οποίος τι λέει. Λέει ότι το αποτέλεσμα στο διακρατικό σύστημα έχει να κάνει με την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή είναι ότι είναι κακή η ανθρώπινη φύση και γι' αυτό έχουμε τους πολέμους, την κατάληξη στον πόλεμο. Αυτό λοιπόν, όλα αυτά που είπα, είτε είναι κλασικός, είτε νεοκλασικός ρεαλισμός, είτε νεορεαλισμός, είναι στο ευρύτερο πλαίσιο της ρεαλιστικής θεώρησης των διεθνών σχέσεων. Η Τουρκία λοιπόν εντάσσει την πολιτική της, εμείς ερμηνεύουμε την πολιτική της εντός του πλαισίου του ρεαλισμού. Ταυτόχρονα όμως τι κάνουμε. Οι λύσεις τις οποίες προτείνουμε, αυτό είναι οξύμορο και είναι τρελό, εντάσσονται στο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Το πασιφιστικό, το φιλειρηνικό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητας. Όλοι όσοι είναι γύρω από το ΕΛΙΑΜΕΠ, δεν το αναφέρω ως think tank, έχουμε ξαναπεί ότι το μοναδικό think tank είναι το Leopard 2 α6 Hell και κανένα άλλο, φίλε Χρήστο. Λοιπόν, όταν λοιπόν ορίζεται η πολιτική της Τουρκίας μακριά από γεωπολιτική, εντός των διεθνών σχέσεων, στο πλαίσιο του ρεαλισμού, εμείς δεν μπορούμε να ερχόμαστε και να λέμε σε κάποιον που λειτουργεί εντός του ρεαλισμού να του δίνουμε λύσεις οι οποίες εντάσσονται σε αυτούς τους οποίους έχουν χάσει στις διεθνείς σχέσεις. Στους νεοφιλελεύθερους, δηλαδή, είναι σαν να μιλάμε σε κάποιον ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του Μεσοπολέμου στη Γερμανία, μεταξύ του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου και της αρχής του Δευτέρου, που γνωρίζουμε τι έγινε στη Γερμανία, έτσι, ή στο Σύμφωνο του Μονάχου. Λοιπόν, είναι σαν να του λέμε ότι πάμε να δημιουργήσουμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή την Κοινωνία των Εθνών. Όπως είπε ο Wilson, αυτά είχαν τελειώσει. Η φιλελεύθερη οπτική στις διεθνείς σχέσεις είχε πεθάνει τότε. Και ακόμη και κάποια ψήγματα που είδαμε μετά στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή, όπως είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, για παράδειγμα. Ποιο ευρωπαϊκό κεκτημένο? Βλέπετε να υπάρχει ασφάλεια στα έθνη με βάση συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό διακύβευμα? Υπάρχει κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο, όπως είναι το ευρέως γνωστό? Υπάρχει κάποια κοινή πολιτική άμυνας, ασφάλειας? Δεν υπάρχει τίποτα. Άρα,
το φιλελεύθερο, νεοφιλελεύθερο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων είναι πεθαμένο, είναι τελειωμένο, δεν ισχύει πουθενά. Ισχύει ο ρεαλισμός. Είτε είναι ο στιγνός ρεαλισμός, είτε είναι ο λίγο πιο κεκαλυμμένος. Δεν μπορούμε λοιπόν σε ένα ρεαλιστή παίκτη όπως είναι ο Ερντογάν, εμείς να φερόμαστε με νεοφιλελεύθερες οπτικές. Αυτό. Λοιπόν, επειδή βλέπω τώρα... Να καλωσορίσω και τον Χρήστο και τον Ανδρέα και τη Μελίνα και τον Κώστα. Θα τους χαιρετήσαμε. Και τον δόκτωρο Ζουντούκα. Τους καλησπέριζουμε όλους. Ο Kenneth Walsh ήταν πολύ σημαντικός. Το διακύβευμα, το επιστημονικό του δεν το συζητάμε. Έτσι, το θετικιστικό και το στο πλαίσιο του συμπεριφορισμού. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι άλλο θέμα να συζητήσουμε τώρα. Ακόμα και η ίδια η διεθνολογική κοινότητα έτσι, είναι κατακαιρματισμένη. Το ζήτημα είναι το εξής. Είναι αυτό που έχει θίξει ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Θα πάρω αφορμή για τα εμβόλια. Το ζήτημα είναι η κλασική δική μας παθογένεια να ετεροπροσδιοριζόμαστε και να διχαζόμαστε επί παντός επιστητού. Δηλαδή, διχαστήκαμε στο ουκρανικό με ρωσόφιλους και δυτικόφιλους. Τώρα λοιπόν διχαστήκαμε για τα εμβόλια και τώρα διχαζόμαστε σε φίλους των Ισραηλινών με ταυτοτική και μεταφυσική συνείδηση και φίλους των Παλαιστινίων με ιδεολογικά πρόσημα μέσα, κοινωνιολογικά, οτιδήποτε. Λοιπόν, δεν έχουμε το δικαίωμα να ετεροπροσδιοριζόμαστε και δεν έχουμε το δικαίωμα να ταυτιζόμαστε. Πρέπει να μην είμαστε με κανέναν, να είμαστε με το δίκιο, να είμαστε με την ηθική, να είμαστε με το συμφέρον του έθνος, το οποίο ορίζεται με βάση τις αρχές του ελληνισμού δευτερευόντως και τις αρχές του χριστιανισμού. Είμαστε χριστιανοί λοιπόν. Και δεν μπορούμε να βλέπουμε καμία αποκρουστική συμπεριφορά από κανέναν, είτε είναι Ισραηλινός, είτε είναι εντός αγωγικών χριστιανός, είτε είναι Παλαιστίνιος, δεν είναι αποδεκτά. Και δεν μπορούμε λοιπόν να πάρουμε στο πλαίσιο ενός φαύλου κύκλου που υπάρχει εκεί πέρα το μέρος κανενός. Πρέπει κατά περίπτωση να βλέπουμε τις καταστάσεις όπως κατά περίπτωση τις βλέπουν και αυτοί. Επί παραδείγματι, έχουμε βοηθήσει τους αδερφούς Παλαιστινίους στο παρελθόν, το γνωρίζουμε όλοι. Δεκαετία του 80 αλλά και του 90 και ακόμα υποστηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών. Λοιπόν, έχουμε όμως μια πολιτική ταύτιση αυτή τη στιγμή, μια συνέργεια με το καθεστώς του Ερντογάν. Και επιμένω στη λέξη καθεστώς. Απ' την άλλη, οι φίλοι Εβραίοι, οι οποίοι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πέρασαν τα πάνδυνα έτσι, με τα όσα έγιναν εκεί πέρα στο Auschwitz και στα υπόλοιπα στρατόπεδα. Τι περιμέναμε λοιπόν από αυτό το λαό που πονάει και καταλαβαίνει? Περιμέναμε τουλάχιστον να έχει αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία, σωστά? Δεν το έχει κάνει. Βλέπουμε όμως ότι δίνει όπλα στο Αζερμπαϊτζάν που χτυπάει τους Αζέρους, που το Αζερμπαϊτζάν όμως έχει μια μεγάλη κοινότητα γύρω στα 10 εκατομμύρια εντός του Ιράν. Άρα βλέπουμε τι, ότι ο καθένας ασχολείται με το συμφέρον του. Ενώ από την άλλη πλευρά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που τελευταία φαίνεται να ξαναφτιάχνουν σχέση με την Τουρκία, που είναι στο πλαίσιο συμφωνιών του Αβραάμ, ναι, αναγνώρισαν την αρμενική γενοκτονία. Άρα λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι όταν όλοι οι υπόλοιποι υποστηρίζουν το εθνικό του συμφέρον κατά περίσταση, εμείς είμαστε οι μόνοι ανόητοι, σεβόμενοι το ακροατήριο, να μην πω κάτι άλλο, οι οποίοι πρέπει ταυτοτικά να πάρουμε το μέρος κάποιου με μεταφυσικές αποδείξεις και να πούμε είμαστε αυτό και τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να γινόμαστε μέρος του προβλήματος που είναι φαύλος κύκλος άλλων οι οποίοι δεν δείχνουν τη διάθεση να το λύσουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε μια ολιστική, μαξιμαλιστική οπτική μετά το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, αν θυμάμαι καλά ήταν τον Οκτώβρη του 1947, δεν το δέχθηκαν οι Άραβες. Λοιπόν, τι συνέβη? Συνέβη να χάσουν, γιατί δεν το δέχτηκαν, γιατί πίστευαν ότι είμαστε πάρα πολλοί και θα τους κατάπιουμε. Τελικά δεν τους κατάπιανε, επιβλήθηκαν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι στη συνέχεια με τον πόλεμο των 6 ημερών επεκτάθηκαν κι άλλο. Λοιπόν, οι οποίοι έρχονται τώρα εκ των υστέρων όμως και κάνουν το ίδιο λάθος το οποίο κάνανε οι Άραβες στην αρχή, που λένε θα τα καταφέρουμε. Αισθανόμενοι τη δύναμη, επεκτάθηκαν σε οικισμούς, διώξαν Παλαιστίνιους, έτσι, απλώθηκαν και τι γίνεται τώρα? Δώσανε βοήθεια, στην ουσία δημιούργησαν αρχικά τη Χαμάς ως αντίβαρο στη Φατάχ για παράδειγμα και στην Παλαιστινιακή Αρχή και φτάσανε σε ένα σημείο, στην υπερεξάπλωση,
σε συγκεκριμένο, έτσι, στο συγκεκριμένο πεδίο εκεί πέρα, που τους έδωσε την αίσθηση ότι είναι αίτητη. Και ξαφνικά είδαμε αυτό το οποίο έγινε, το οποίο ήρθε να αλλάξει τα πράγματα ίσως διαπαντός, μία δύναμη την οποία δεν την υπολόγισε, να ξαφνικά να έχει δημιουργήσει αυτή την καταστροφή και να απειλεί, να συμπαρασύρει και άλλους κρατικούς δρόντες πλέον σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο ίσως να μας οδηγήσει και σε αυτά τα οποία συζητούσαμε. Είναι ένα σενάριο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα λοιπόν, όταν όλοι αυτοί ερμηνεύουν τα πράγματα κατά το δοκούν και με βάση το εθνικό του συμφέρον, δεν έχουμε εμείς δικαίωμα ως οι χρήσιμοι λήθοι και ανόητοι, οι φιλέσπλαχνοι, έτσι, και οι συναισθηματικοί, να ταυτιζόμαστε με τον έναν ή με τον άλλον. Κατά περίπτωση, όλοι έχουν κάνει λάθη και όλοι έχουν κατά περίπτωση και τα δίκια τους. Εκεί είναι το κρίσιμο, Στέφανε. Ένα λεπτό. Μείνε λίγο. Εντάξει, σημείωσε το ερώτημα της Μαρίας για να το σχολιάσουμε μετά, αν θέλεις. Ποιο είναι αυτό? Μήπως για τους γεωπολιτικούς πυλώνες πρέπει να είναι οδηγός η αριστοτελική μεσότητα? Λοιπόν, θα σου κλείσω το μικρόφωνο, εντάξει, για να μην μικροφωνίζω, γιατί μου στέλνουν μηνύματα συνέχεια ότι μικροφωνίζω. Λοιπόν, θέλω να σταθώ πάνω σε αυτό που είπε ο Στέφανος αυτή τη στιγμή. Ταλαιπωριόμαστε συνέχεια και προσπαθούμε να δούμε με ποιον θα είμαστε. Και μαλώνουμε στο τέλος για το ποιος έχει δίκιο. Όλοι έχουν τα δίκια τους και όλοι έχουν τα άδικα τους. Όλοι έχουν τα σωστά τους και όλοι έχουν κάνει τα λάθη τους. Γιατί για να είμαστε σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι γίναν λάθη. Σκοτωνόμαστε τώρα αν είχαν δίκιο οι Ρώσοι να μπουν στην Ουκρανία, γιατί το Κίεβο ήταν η πρώτη τέτοια των Ρώσων. Και αν εμείς θέλουμε να απελευθερώσουμε τα κατεχόμενα, τι θα μας πούνε? Όχι, γιατί ήμασταν οι πρώτοι. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Πρώτοι ήταν οι Εβραίοι, μετά ήρθαν οι Άραβες. Παιδιά, πρέπει να ξεκολλήσουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ξεκολλήσουμε αυτές τις λογικές. Πρέπει να σταματήσουμε. Παίρνω, μπράβο, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε κάθε θέμα. Παίρνω συνέχεια, έχω υιοθετήσει την έκφραση από ένα άρθρο που έχει γράψει ο Στέφανος, ότι ετεροπροσδιορισμός και αναβλητικότητα στην εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, αυτό το ρήμα ετεροπροσδιοριζόμαστε, εντάξει, μας κυνηγάει και μας κατατρέχει. Λοιπόν, είμαστε τραμπικοί, είμαστε μπαϊντενικοί, είμαστε νατοϊκοί, είμαστε ρωσόφιλοι, κινεζόφιλοι, αγγλόφιλοι, γαλλόφιλοι. Στο τέλος της ημέρας έχουμε μοιραστεί, είμαστε λίγοι, δεν γεννάμε. Εντάξει, μας έχουν ρημάξει οι λαθρομετανάστες και στο τέλος της ημέρας μένουμε τρεις νοματέοι μεταξύ μας και στο τέλος θα βρούμε και εμείς οι τρεις να φαγωθούμε, ας πούμε, για άλλα θέματα. Λοιπόν, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είπαμε και την άλλη φορά, εδώ συναισθηματισμοί δεν χωράνε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα? Σήμερα μας συμφέρει να είμαστε με τον Α. Γιατί? Γιατί μας κάνει τη δουλειά. Γιατί? Διότι δεν φροντίσαμε 200 χρόνια τώρα να είμαστε αυτάρκεις στους τέσσερις βασικούς πυλώνες γεωπολιτικής ισχύως, οι οποίοι είναι αυτά που είπε ο Στέφανος. Άμυνα, ασφάλεια. Είμαστε πολύ δυνατοί, αλλά έχουμε αμυντική βιομηχανία? Δεν είμαστε. Δεν έχουμε. Άρα μπορούμε να κλιμακώσουμε τα αποθέματα για να πούμε ότι θα μπούμε σε ένα πόλεμο 600 ημερών όπως μπήκαν οι Ρώσοι? Όχι. Λοιπόν, ασφάλεια, έχουμε 2 εκατομμύρια λάθρο μέσα. Ο υπουργός είναι σε παράλληλα σύμπαντα, είναι σε άλλο πλανήτη. Ας πούμε. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει δικιά του ατζέντα. Ας πούμε. Κατευθείαν με τη Γιόχανσον, πρέπει να τα έχει κάνει πλακάκια, να πάρει θέση μετά, μόλις φύγει από το Υπουργείο, να πάρει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχει και όλα τα προσόντα τα ευρωπαϊκά. Να μην το επεκτείνω άλλο. Λοιπόν, στην πολιτική δεινοπαθούμε. Δεινοπαθούμε. Πρώτη φορά έχω δει κράτος να μην προστατεύει το έθνος. Όλα τα κράτη προστατεύουν τα έθνη. Λοιπόν, εμείς είμαστε το αντίθετο. Βρίσκονται κάποιοι υπηρώτες, ας πούμε, πώς το λένε, πες τώρα, Στέφανε, εθνικοί ευεργέτες. Εντάξει. Ναι, και σώσανε την παρτίδα. Βρέθηκε ο άλλος, έδωσε τα μισά λεφτά να πάρουν τον Αβέροφ. Σαν προχθές, ας πούμε, απελευθερώσαμε τη Σαμοθράκη, απελευθερώσαμε σαν προηγούμενη εβδομάδα το Μούδρο, τα τσακίσαμε τα Μογγόλια, τα πήγαμε στον πάτο της θάλασσας, δεν ξαναβγήκαν για 70 χρόνια. Λοιπόν, αυτό το έθνος, δεν ξέρω, μας αγαπάει η Παναγία, δεν ξέρει τι αλλιώς. Λοιπόν, το κράτος είναι εθνοκτόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, πού είμαστε αυτάρκης? Στην οικονομία? Έχουμε 400 δισεκατομμύρια στον πάτο της θάλασσας και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε. Είμαστε μοναδικό. Είμαστε το μοναδικό κράτος που δεν έχουμε 12 ναυτικά μίλια. Το διανοείστε? Λοιπόν,
Και μένει ο μοναδικός πυλώνας στον οποίο είμαστε αυτάρκεις, είναι ο πολιτισμός, και στην πληροφορία δεν είμαστε, στον πολιτισμό είμαστε, που μιλάνε όλοι για την αρχαία Ελλάδα, ας πούμε. Εντάξει. Ακόμα και εκεί όμως διχαζόμαστε, ήταν Έλληνες Βυζαντινοί, δεν ήταν. Ρε, δεν μας νοιάζει, ρε. Δικά μας 1100 χρόνια. Και κάνουμε και προπαγάνδα με αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει. Ξεκολλάτε. Λοιπόν, είμαστε απίστευτοι. Άρα, εφόσον δεν είμαστε αυτάρκης στους 3,5 από τους 4 γεωπολιτικούς πυλώνες, πού πάμε, ρε Καραμήτρο, να αποφασίσουμε και μόνοι μας? Δεν μπορούμε. Άρα, αναγκαστικά πρέπει να αγοράσουμε ισχύ. Από ποιον? Από κάποιους άλλους που την έχουν. Τώρα την έχει αυτός. Αύριο μπορεί να την έχει ο άλλος. Μεθαύριο μπορεί να την έχει ο παράλληλος. Ξεκολλήσουμε. Αφήστε το συναισθηματισμό. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Στέφανε, sorry που μακρηγόρησα. Εγώ πήρα θέση τη μέρα που σηκωθήκαν οι άλλοι. Ξύπνησα το πρωί και είδα, ας πούμε, τους φόνους που κάνανε στους αμάχους. Και πήρα θέση, είπα, stand with Israel. Μετά όμως άρχισαν και οι άλλοι και μοιράζαν βόμβες δεξιά-αριστερά. Και λέω πάλι. Γι' αυτό είπα κατά περίσταση. Έτσι. Εγώ έχω φίλους που είναι, προέρχονται και από το Ισραήλ και από την Παλαιστίνη. Παλαιστίνιους οι οποίοι μεγαλώσαν στην Ελλάδα, τα παιδιά τους. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχω πάρει θέση, γιατί αν πιάσω κουβέντα θα τσακωθώ και με τους δύο. Διότι είναι όχι κατακριτέο, είναι απάνθρωπα αυτά που είδαμε έτσι, πριν δύο Σάββατα στην εισβολή την πρωινή που κατακρεουργούσαν αμάχους. Λοιπόν, εκεί δεν υπάρχει καμία παλικαριά, δεν υπάρχει κανένα δίκαιο. Βέβαια, υπάρχει σκοπιμότητα πολιτική από πίσω. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτό το καταδικάζουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε πάτημα για αντίστοιχη πλημμύρα αίματος σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν τις βασικές προϋποθέσεις μιας επιχείρησης. Που όταν μπαίνουμε να κάνουμε μια επιχείρηση αεροπορική και να σχεδιάσουμε και να ρίξουμε όπλα, και ειδικά όπλα για αυτά που είδαμε, υπάρχει το λεγόμενο CDE, δηλαδή Collateral Damage Estimation. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να το κάνουμε mitigate, όπως λέει η ορολογία. Χρησιμοποιώ ορολογία για να δείξω τι. Ότι υπάρχει η μεθοδολογία, υπάρχει τεχνοκρατική γνώση σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τέχνη ή επιστήμη εντός ή εκτός εισαγωγικών το να βομβαρδίζουν, δηλαδή το να βρίσκουν στόχους για να χρησιμοποιούν το κατάλληλο όπλο με τις κατάλληλες προδιαγραφές, πυροσωλήνα, χρόνο πίσω, όλα αυτά. Γιατί? Για να περιορίσουν ή κατά δύναμη να μηδενίσουν τις απώλειες των νεκρών. Αυτό είναι στάνταρ. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να εξαφανιστεί αυτή η συλλογιστική συνάφεση των όπλων για κάτι το οποίο έκανε ο αντίπαλος. Αυτό είναι ενάντια και στο διεθνές δίκαιο και στην ανθρωπιά, την απλή ανθρώπινη οπτική. Και, εν πάση περιπτώσει, ως χριστιανοί εμείς πρέπει να το αποδεχτούμε. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε? Τι θα έπρεπε να κάνουμε εμείς αντίστοιχα, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση? Να γίνουμε χειρότεροι από τους Τούρκους, να γίνουμε ζώα? Όχι, δεν θα γινόμασταν ποτέ ζώα, και ας διαφωνούν κάποιοι με αυτό. Διαφωνούν από το ίντερνετ, έτσι, και από το πληκτρολόγιο. Στην πραγματικότητα δεν θα κάναν τίποτα, γιατί θα ήταν κιωτίδες. Είναι εύκολο να γράφουμε. Λοιπόν, το να πάμε να πάρουμε μια ζωή με τόσο φρικαλαίο τρόπο, αυτό είναι ενάντια και στις αρχές του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Τέλος. Λοιπόν, τώρα για να... Αδερφέ, ξεκινήσαμε τον Παύλο Μελά. Εντάξει, θα το κλείνω το μικρόφωνο και θα το ανοίξεις εσύ όταν μιλάς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τον Παύλο Μελά. Υπάρχει συγκεκριμένο περιστατικό που του πάνε οι ντόπιοι οπλαρχηγοί, οι Μακεδόνες, του πάνε 5-6 κομιτατζίδες. Οι κομιτατζίδες είναι γνωστό τι ήταν. Ήταν ρεμάλια της κοινωνίας από βράσματα που τα βγάλανε από τις φυλακές και τους δώσανε ανταρκτικά σώματα. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν δολοφόνοι του κοινού ποινικού δικαίου. Διαβάστε τα μνημονεύματα του Καραβαγγέλη να δείτε τι κάνανε οι κομιτατζίδες. Λοιπόν, τέλος πάντων, πιάνουν 4. Του λένε, καπετάνιο, αυτοί είναι που σκουτώσαν, λέει, τον Παπαχρήστο. Θα τους δικάσουμε, λέει. Θα τους δικάσουμε. Λοιπόν, πάθανε πλάκα οι άλλοι. Τι λες τώρα, του λέει. Ποιους θα δικάσουμε, λέει. Εδώ μας σκοτώσαν, λέει, τις μανάδες, αδερφές. Στο τέλος τους άφησε ελεύθερους. Το έχει και στην ταινία μέσα το περιστατικό. Το αναφέρει και ο Καραβαγγέλης στα απομνημονέματα του. Λοιπόν, αυτό είναι ανθρωπισμός 100%. Εντάξει, ανθρωπισμός 100%. Και να μας αφήσουν ήσυχους οι άλλοι που παρομοιάζουν τώρα τη Χαμάς, εντάξει, με τους Έλληνες επαναστάτες που πήγαν στην Τριπολιτσά ή με την ΕΟΚΑ. Λοιπόν, να μας αφήσουν ήσυχους. Λοιπόν, καμία σχέση δεν έχει το να μεταλλεί. Άντε, μην πω καμία κουβέντα.
Έτσι ακριβώς, για να το χαλαρώσω λίγο και να φύγουμε από αυτό το πλαίσιο, να πάμε σε λίγο πιο οριζόντιο επίπεδο ανάλυσης. Δεν θα κάνω κάποια αναφορά στις εκκλησίες ή στο νοσοκομείο. Το πρώτο, το οποίο είναι κοινοτυπία, σκοτώνεται στον πόλεμο, χάνεται στον πόλεμο, είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα από κάποιες φωτογραφίες οι οποίες έχουν δοθεί. Αναφορικά με τα όπλα, δεν είναι όλα τα όπλα 2.000 λιβρών. Υπάρχουν και μικρότερα όπλα, 500 λιβρών, τα οποία μπορεί να έχουν αυτό που λέμε airburst πυροσωλήνα, δηλαδή να γίνει έκρηξη. Και 250 στα. Και 250, έτσι ακόμα μικρότερα, να γίνει έκρηξη στον αέρα εκ προσεγγίσεως και να είναι πολύ διαφορετικό το κριτήριο ζημιάς το οποίο θέλει κάποιος να επιτύχει από αυτό της διάτρησης και μια βόμβα η οποία θέλει να μπει βαθιά μέσα στο έδαφος για να κάνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτό το λέω χωρίς να παίρνω θέση, γιατί δεν ξέρω τι έγινε και δεν θα πάρω θέση, ότι δεν σημαίνει ότι δεν είδαμε κρατήρα, ότι ένα όπλο συμβατικό της Δύσης δεν μπορεί να κάνει τέτοια ζημιά. Δεν θέλω να μπω σε τέτοια ανάλυση. Όλα γίνονται χωρίς να ξέρω τι έχει συμβεί εκεί και χωρίς να πάρω θέση. Λοιπόν, τώρα το ζήτημα για τη μεγάλη εικόνα είναι εμείς πώς μπαίνουμε εκεί και τι συμπεράσματα βγάζουμε. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να φύγουμε από το. Από τη λογική της εθνικής άμυνας και να πάμε στη λογική της εθνικής ασφάλειας. Είδαμε πόσο αποτελεσματική ήταν αυτή η μαζική έφοδος της Χαμάς και πόσο προετοίμαστο έπιασε έναν οργανισμό ασφάλειας όπως είναι σαν συλλογικότητα το κράτος και η κοινωνία του Ισραήλ μαζί. Αν αυτό συνέβη εκεί, μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα. Είναι ζήτημα χρόνου να υπάρξει κάποια επίθεση μεμονωμένη έστω τρομοκρατική από κάποιον ο οποίος έχει ξεφύγει, που νομίζει ότι επιταχύνει τις καταστάσεις. Αυτό πάμε στην αρχή. Αυτά είναι που πρέπει να μας απασχολούν και να δούμε πώς τα φτηνά όπλα πρέπει να μπουν στη λογική και σχεδίαση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για F-35, έτσι, να μιλάμε για ακριβά οπλικά συστήματα, να μιλάμε για Aster-30 και φρεγάτες, όταν μπορεί η απέναντι πλευρά να εξαπολύσει ένα μαζικό μπαράζ, με συγχωρείτε πολύ για την κακή λέξη, έτσι την ξένη λέξη, από 200 υπτάμενους στόχους να δημιουργήσει κορεσμό σε οποιοδήποτε αεροπορικό σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή ή που θα έχουμε στο μέλλον, τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω αν προσπαθούμε να τα λύσουμε ως κρατική οντότητα και ποια είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να πάρουμε από μια τέτοια αντιπαλότητα. Επίσης, με διακόπτεις όποτε θες, γιατί παίρνω φόρα. Δεν θέλω να μακρηγορήσουμε πολύ, γιατί ξέρω ότι αυτές οι εκπομπές κουράζουν και θέλω όσο περισσότερο να πούμε, όσο πιο γρήγορα να πούμε περισσότερα πράγματα. Λέγε. Καλά τα έχεις. Ωραία. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το συνολικό πλαίσιο, το γεωπολιτικό, η ακτινογραφία και πώς κολλάμε εμείς στο επίπεδο της γεωστρατηγικής, χωρίς συναισθηματισμούς. Ποτέ δεν αναφέρομαι σε θρησκεύματα και δεν αναφέρομαι σε λαούς. Αναφέρομαι σε κρατικούς δρόντες. Άρα λοιπόν, το τι άποψη μπορεί να έχει ο καθένας για τους Παλαιστίνιους, για συγκεκριμένη θρησκεία, για τους Εβραίους, οτιδήποτε, είναι κάτι άλλο από τους κρατικούς δρόντες και τους παρακρατικούς δρόντες. Δηλαδή, όταν η γεωπολιτική ευθυγράμμιση αυτή τη στιγμή, η γεωπολιτική συναστρία, που λέει ο φίλος ο Σπύρος ο Πλακούδας, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ευθυγράμμιση της Δύσης και δημιουργία ενός νέου αναχωματικού δακτυλίου με front state, τα κράτη Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε συναισθηματισμούς, έτσι, ποιοι κατέδωσαν στους Τούρκους τον κοσμάτων εντολό. Καταλαβαίνεις να σου πω. Αυτό ούτως εχόντων των πραγμάτων τώρα. Τώρα, γιατί εάν η Κύπρος δεν ήταν ανεξάρτητη και αν ήταν Ελλάδα στην Κύπρο, δηλαδή η ελληνική δημοκρατία έφτανε στην Κύπρο, να είμαστε σίγουροι ότι ίσως οι σχέσεις μας ήταν διαφορετικές με τον κρατικό δρόντα Ισραήλ, γιατί θα μας έβλεπε ανταγωνιστικά ως μια μεγάλη, όχι απλά πολιτισμική, αλλά ίσως και πολιτική στρατηγική δύναμη δίπλα του. Είναι διαφορετικά να υπάρχουν δύο κράτη και μάλιστα το ένα υποκατοχή, το μισό ελληνικά. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω, φεύγουμε από τους συναισθηματισμούς και βλέπουμε το συνολικό πρόσημο. Αντίστοιχα στην Ουκρανία. Λοιπόν, μας κατηγόρησαν για ρωσόφιλους. Γιατί κανένας δεν αναφέρεται τι, στους 150 περίπου χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στην Ταυρίδα. Αυτό μας απασχολεί και τίποτα άλλο. Λοιπόν, όταν αυτούς έχουμε χρέος ως κράτος να τους προστατεύσουμε, δεν μπορούμε με την πολιτική που ακολουθήσαμε να γινόμαστε μέρος του προβλήματος και να κόβουμε γραμμές επικοινωνίας με τους Ρώσους. Λοιπόν, η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία είναι καταδικαστέα με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση την κακή μας εμπειρία στην Κύπρο. Έχει και πολιτική εξήγηση. Είναι το δόγμα του εγγύς εξωτερικού. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, χωρίς παραπομπές, γραμμένο απλοϊκά από δημοσιογράφο,
του Μάρσαλ για τη γεωγραφία, η εκδίκηση γεωγραφίας, που λέει ότι ξέρετε τι, δεν υπάρχουν βουνά στις στέπες, σε αυτές τις αχανείς εκτάσεις, τις πεδιάδες που υπάρχουν στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα οι Ρώσοι είχαν μια ανασφάλεια από την έννοια ότι δεν μπορούσαν κάπου να δημιουργήσουν οχυρωματικά έργα, να οχυρωθούν, να βρίσκονται κάπου ψηλά. Άρα τι κάνανε, αφού δεν είχαν περιοχή με σοβαρή οχύρωση, με τέτοια χαρακτηριστικά, αναγκάζονταν να δημιουργούν δακτυλίους προς τα έξω. Άρα λοιπόν, υπό αυτό το πλαίσιο δράσαν. Δεν το δικαιολογούμε, το εξηγούμε. Όταν προσπαθείς να το εξηγείς γεωπολιτικά, και μπορούμε να μιλάμε πολύ περισσότερο, δίνω μια απλή εξήγηση. Όταν το εξηγείς γεωπολιτικά, δεν σημαίνει ότι αυτό το αποδέχεσαι. Έτσι, απλά το εξηγώ γεωπολιτικά. Πάμε τώρα. Μέρος των ενόπλων που δώσαμε, ειδικά τα μικρά, τελείωνα αυτό, τα Καλάσνικοφ, θα τα δούμε στα Βαλκάνια, θα τα δούμε στον Ουτσεκά, όπως επίσης και τα RPG, που ήδη τα είδαμε, άκουσον που, στα καρτέλ της κοκαίνης στο Μεξικό. Για να καταλάβουν πού πάνε τα μικρά όπλα. Σε θυμήθηκα σήμερα. Είπες ότι τα όπλα θα τα βρούμε στα Βαλκάνια και η Χαμάς έχει αλφα τα φλού. Έβγαλε, κυκλοφόρησε βίντεο σήμερα. Και λέω, κοίτα να δεις την κουφάλα, ο Στέφανος το είχε πει. Λοιπόν, και άλλα πολλά θα δούμε. Το ζήτημα όμως τώρα για να το κλείσουμε τους Ρώσους, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι με αυτή την εισαγωγή που έκανες, φίλε, είσαι ρωσόφιλος, είναι ανόητος όποιος είναι ρωσόφιλος ή όποιος είναι οτιδήποτε άλλο προσδιοριζόμενος. Λοιπόν, οι τρεις από τις τέσσερις γεωπολιτικές οπτικές τις ρωσικές, γιατί δεν υπάρχει σχολή, είναι εναντίον στον Ελληνισμό. Και ποιες είναι αυτές? Θα ξεκινήσω με την τέταρτη, η οποία δεν μας απασχολεί. Είναι της δυτικοφιλίας, δηλαδή του Μεγάλου Πέτρου. Λοιπόν, αυτό δεν μας απασχολεί, δεν μας χαλάει. Είναι ευρωπαϊκή δύναμη. Η Ρωσία είναι ευρωπαϊκή δύναμη. Λοιπόν, ξέρετε, Μπολσόι, κλασική μουσική, τα συναυτά. Προσέξτε ποιες είναι οι άλλες τρεις όμως. Η μία είναι αυτή του ευρασιατισμού. Ιδιαίτερος ο ρωσικός ευρασιατισμός βλέπει ζεύξη ορθοδοξίας μαζί με Ισλάμ υπέρ των ευρασιατικών δυνάμεων. Πολύ περίεργο αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό με τις ρωσικές εξαρχίες. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο το 19ο αιώνα μπήκε στα Βαλκάνια μέσα ο πανσλαβισμός και πήρε, έδωσε αυτοκεφαλία, στην ουσία έδωσε ανεξάρτητα πατριαρχία, πήρε αυτές τις περιοχές από την περιοχή ευθύνης του Οικουμανικού Πατριαρχείου, τα ίδια κάνει στις ΗΠΑ, τα ίδια κάνει και στην Αφρική. Ο πανσλαβισμός στα Βαλκάνια και οι θρησκευτικές εξαρχίες, οι εκκλησιαστικές εξαρχίες. Λοιπόν, και το τελευταίο και το χειρότερο έχει να κάνει με την Τρίτη Ρώμη. Εμείς μπορεί να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας για να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Οι Ρώσοι όμως λένε τι, ότι η Τρίτη Ρώμη είναι η Μόσχα. Αυτοί πήραν λοιπόν τα σκύπτρα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, εξού και ο Τσάρος είναι Κέσαρας, και Τέταρτη Ρώμη δεν θα υπάρξει, γιατί ο μεγαλύτερος φόβος ποιος είναι? Είναι ένας Ελληνισμός ο οποίος θα επιστρέψει στο βάθρο του, όχι μόνο το πολιτισμικό, αλλά και το πολιτικό. Και θα πατήσει πόδι και στην Ανατολή. Αυτό είναι ένα σενάριο. Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε πίσω την πόλη. Αυτό λοιπόν για κάποιον ο οποίος βγήκε στο ξέφωτο της ευρωπαϊκής ιστορίας εξαιτίας μας, που είναι πνευματικό μας τέκνο και έχει κόμπλεξ, είναι κακό. Άρα λοιπόν, εξήγησα ότι τρεις από τις τέσσερις γεωπολιτικές οπτικές ρωσικές είναι εναντίον του Ελληνισμού. Δεν μπορείς λοιπόν, φίλε μου, να λες ότι ξανθώ γένος Βλαδίμηρος και Ορθοδοξία. Ποια Ορθοδοξία? Αυτή που δημιουργεί προβλήματα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο? Και δεν μπορώ να δεχτώ τίποτα για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον οποιοδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι, πολιορκημένοι, έτσι, και οφείλουμε, αν νομίζουν ότι ξεστρατούν από το σωστό δρόμο, να κρατήσουμε το Πατριαρχείο δικό μας και όχι να το πυροβολούμε συνέχεια και τα υπόλοιπα παλέφατα Πατριαρχεία. Λοιπόν, εγώ έτσι το βλέπω σε σχέση με τον ετεροπροσδιορισμό. Αν δεν έχεις να πεις κάτι, θέλω να κάνω και μια ολιγόλεπτη αναφορά. Έχω να πω εγώ κάτι, ναι. Έχω να πω εγώ κάτι, Στέφανε. Αν θέλεις, για να μην χάσουμε το timing. Είχες έρθει μαζί με τον κύριο Μάση και τον κύριο Γρήβα τον Μάρτιο του 2021 στην Κύπρο. Εντάξει. Και είχατε κάνει πολλές ομιλίες και πολλές εμφανίσεις σε μέσα. Θυμάστε στη μεγάλη την ομιλία την κεντρική που είχατε κάνει, είχε βγει ένας, ήταν τότε μόλις είχε πρώτο ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και είχε ρωτήσει τον κύριο Μάση κάποιος και του λέει, καλά, εφόσον λέει πρέπει να καταδικάσουμε, λέει, την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία και εφόσον αυτά τα εδάφη ήταν ρωσικά, όταν εγώ θα πάω να ελευθερώσω τα κατεχόμενα θα μου πείτε, θα με καταδικάσετε? Προσέξτε τώρα τι κάνουμε. Κάνουμε το εξής σφάλμα. Βάζουμε τα δικά μας δεδομένα στα ξένα
παιδεία, αντιπαράθεση. Εντάξει. Ενώ εκεί ο καθένας έχει το δίκιο του. Μην μπλέκουμε σε τέτοιες καταστάσεις, παιδιά. Μην μπλέκουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Μπορεί τώρα να πρέπει να καταδικάσουμε την εισβολή, διότι ο άλλος είναι έτοιμος να μπει και να γιορτάσει τα 100 χρόνια από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι στο μυαλό του έχει τα ορόσημα του και διότι αυτός θέλει να μείνει στην ιστορία ως εισάξιος του Μωάμεθ του Πορθυντού. Οπότε το timing τώρα τι λέει. Τώρα πρέπει να καταδικάσουμε την εισβολή. Μετά από 3 χρόνια όμως, το timing τι θα λέει, ότι θα πρέπει να αρχίσουμε ενδεχομένως να έχουμε ένα αφήγημα ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να υπάρχει δίκαιη αποκατάσταση των εδαφών κτλ. Άρα μην μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές. Είναι λάθος. Μας κάνουν κακό. Και έβαλα αυτή τη φωτογραφία, θέλω να τη δείξω. Ποιον να υποστηρίξω. Διότι στα μαθηματικά ισχύει η εξής ιδιότητα. Αν α ίσον β και β ίσον γ, τότε α ίσον γ. Στη γεωπολιτική δεν ισχύει αυτό το πράγμα και στη διπλωματία. Χ, κόκκινο, δεν ισχύει. Αν α ίσον β στα μαθηματικά και β ίσον γ, τότε α ίσον γ. Αυτό είναι θεώρημα. Πώς να το πω. Είναι τέλος. Ισχύει. Δεν επιδείχεται αμφισβήτησης. Λοιπόν, στη διπλωματία δεν είναι έτσι και στη γεωπολιτική. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Να επιλέξουμε έναν αντικειμενικό σκοπό. Να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Πού θέλουμε να πάμε. Εκεί. Και να είμαστε σαν του σέρφερ, όπως δείχνει η φωτογραφία, και να καβαλάμε τα κύματα που θα μας πάνε εκεί, αφού μόνοι μας δεν μπορούμε να πάμε. Δεν έχουμε μηχανές. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω το τέτοιο. Θέλω να πω κάτι άλλο, Στέφανε. Αν θέλεις, το σχολιάζουμε. Αλλιώς πάμε παρακάτω, όπως κανόνισε την εσύ την κουβέντα. Κουμάντα ρέδι. Με πονάει η ψυχή μου, ρε Στέφανε, όταν ακούω, ας πούμε, ότι ξέρεις, εμείς στο Ισραήλ είμαστε υπέρ 2 κρατών. Αν το λέγανε για την Κύπρο αυτό, εμένα δεν θα μου άρεσε. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις. Ναι, είναι μια ξεχωριστή κατάσταση, που την έννοια ότι υπήρχε η Βρετανική εντολή εκεί πέρα. Την επόμενη μέρα που αυτή η Βρετανική εντολή ήρθε, έτσι ξεκίνησαν οι εχθροπαραξίες. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Στην περίπτωση τη δικιά μας, εμείς για αλλού πηγαίναμε, έτσι, που λέει ο κ. Παπαδόπουλος, ο Κυπρέος, λοιπόν, ο φίλος μας με το προφίλ, και αλλού καταλήξαμε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε για το στόχο της Ένωσης και δυστυχώς το τελικό καθεστώς ήταν αυτό μιας ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ήταν. Ωστόσο, πλέον αυτό είναι η ακριβότερη περιουσία μας, είναι η πρίκα μας. Άρα, λοιπόν, η τουρκική εισβολή ήρθε να καταλύσει την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα, είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Και γι' αυτό δεν πρέπει να τις συγχύουμε. Άρα, λοιπόν, εδώ είναι σέρφερ. Έτσι είναι αυτό που είπες πριν. Επίτηδες το ρώτησα για να ξεκαθαρίσει ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δημιουργηθεί κατά δύο προβλήματα, λοιπόν, εντελώς διαφορετικά. Αυτό, για αυτό το είπα. Τα προβλήματα, λοιπόν, των άλλων στα δικά μας παπούτσια. Ωραία. Θα βάλω κάτω στα σχόλια το προφίλ στο Facebook του κυρίου Γεώργιου Παπαδόπουλου Κυπρέου. Ετοιμάζει ένα φοβερό βιβλίο. Εμείς για αλλού πηγαίναμε. Ο καιρού Ισκερών κάνει και κάποιες δημοσιεύσεις σχετικά με αποσπάσματα του βιβλίου. Ακολουθήστε τον, κάντε το έτοιμα φιλίας. Δώστε μου ένα λεπτό. Να κάνω. Λοιπόν, να πω κάτι στο φίλο του Τροφόνιου. Να πω λίγο κάτι στο φίλο του Τροφόνιου εκεί πέρα που λέει πια πολύ βρε. Κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αυτή την πραγματικότητα. Απλά τι θέλω να πω. Όταν λες κάτι, είναι καλό να το λες. Και είναι καλό να το λες στον αντίπαλο. Δηλαδή, έχω βρεθεί αρκετές φορές στην Τουρκία και μάλιστα υπηρεσιακά. Ήμουνα σε ένα τραπέζι με 10 Τούρκους αεροπόρους. Εγώ μόνος μου και όλοι αυτοί μαζί. Και είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Λοιπόν, οι δύο ελληνικές λέξεις που γνωρίζουν και όταν τις ανέφερα τους στύψε ρεύμα είναι οι εξής. Μεγάλη ιδέα. Λοιπόν. Επίσης, επειδή μου είπανε, είμαστε 10 εκατομμύρια στην πόλη, πιστεύεις ότι μπορείτε να μας διώξετε? Του είπα να με συγχωρέσει ο Θεός, αλλά δυστυχώς δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε. Θα κατέβει το ξανθό γένος. Δεν σημαίνει ότι αυτό το πιστεύω απαραίτητα, έτσι μπορεί να το πιστεύω, ή ότι θα γίνει. Μπορεί όμως να γίνει και μπορεί και να το πιστεύω. Το ζήτημα είναι ότι αυτό, αν του το πεις, του κοπήκαν τα πόδια. Θα το πω απλά και λαϊκά, το κατάλαβα, έτσι. Το ένιωσε. Και αισθάνθηκε σαν να έχει ήδη συμβεί. Είναι απίστευτο αυτό. Έτσι. Δεν μπορώ να το περιγράψω αν δεν ήσασταν μπροστά να το δείτε. Λοιπόν, το πόσο πολύ
αυτό τον συγκλώνησε και τον αναστάτωσε. Δηλαδή ήταν σαν να το έβλεπε μπροστά του, σαν να τον ένιωθε. Λοιπόν, έχει λοιπόν αποτύπωμα, όπως είπαμε στην αρχή, γεωπολιτικό, και καλό είναι να το λέμε. Όταν λοιπόν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, όταν θέλουν να μας εξαϊλώσουν γεωπολιτικά, που λέει ο κ. Γρίβας, δεν είναι κακό και εμείς να έχουμε τους δικούς μας μαξιμαλισμούς, ασχέτως αν αυτοί είναι πραγματοποιήσιμοι ή αν είναι ρεαλιστικοί υπό το σημερινό ούτως ή όταν των πραγμάτων πρίσμα. Αυτό θέλω να πω. Εδώ αυτή τη φορά είσαι, στην Τουρκία, στη Μικρά Ασία, εδώ είναι. Εκεί είναι μια άσκηση, είναι στη Γαλλία το 2011 και αυτή είναι η είσοδος από την τουρκική αποστολή, δηλαδή την αντίστοιχη τουρκική μοίρα. Εκεί ήταν ο χώρος της. Μα τι κάνετε εδώ, τι κάνετε. Είναι δύο συνάδελφοι εκεί πέρα, οι οποίοι δείχνουν τα φιλοτουρκικά τους συστήματα. Λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω και πάλι σχετίζεται με τα προηγούμενα, δεν υπάρχει συνέστημα σε αυτό. Δηλαδή, εάν κληθούμε να φτάσουμε στο διατάφτα, εκείνη την ώρα δεν θα υπάρχει συνέστημα. Θα πει κάποιος δεν υπάρχει συνέστημα και στην Παλαιστίνη. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Η δικιά μας η περίπτωση δεν είναι η ίδια. Εμείς αμυνόμαστε πατρίου εδάφους, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εκεί είναι μια κατάσταση η οποία από το 1947 και πιο παλιά φυσικά, έτσι, υπάρχει πολύ υπόβαθρο από πίσω, εξελίσσεται και είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ας μην πολυλογούμε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με τα γεγονότα κάτω είναι ότι πρέπει να δούμε τι μας βολεύει. Όπως είπα, δεν υπάρχει συνέστημα. Αυτή τη στιγμή ας σκεφτούμε τι μπορούν να μας δώσουν οι βρασιατικές δυνάμεις, τι μπορεί να μας δώσει η Κίνα για παράδειγμα ή τι μπορεί να μας δώσει η Ρωσία. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μας δώσει τίποτα. Είμαστε λοιπόν ενταγμένοι γεωπολιτικά στη Δύση. Αυτό δεν μας κάνει δυτικολάγνος. Εμείς έχουμε πει ότι είμαστε στο κέντρο και έχουμε ορίσει και την Ανατολή και τη Δύση. Και δεν ανήκω στη Δύση. Δηλαδή αυτό που είπε ο Καραμανλής, υπό καμία έννοια, είτε πολιτισμική, είτε πολιτική, είτε οτιδήποτε, δεν ανήκω πουθενά. Λοιπόν, έχει εξηγήσει πάλι ο δάσκαλος το τι σημαίνει η Δύση. Η Δύση σημαίνει με βάση το Μεγάλο Κανελόπουλο, έτσι, όπως έχει περιγραφεί στην ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, σημαίνει ιδεοχριστιανισμός, σημαίνει ρωμαϊκό δίκαιο και ελληνική φιλοσοφία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα από αυτά πουθενά, άρα δεν υπάρχει Δύση. Λοιπόν, ας επανέλθουμε στο γεωπολιτικό. Είμαστε ενταγμένοι στη Δύση. Δεν είμαστε όμως κομμάτι, δεν είμαστε γρανάζι. Δηλαδή πρέπει το ότι είμαστε σε αυτό το μεγάλο γεωπολιτικό άξονα, το σχηματισμό, το μηχανισμό, πρέπει εμείς να παίρνουμε ωφέλη. Και όχι απλά να είμαστε γρανάζι κάποιου, δηλαδή που έχει μια σύραξη, που έχει μια κρίση, να μπω μέσα κι εγώ και να πάρω τη θέση ότι είμαι με κάποιον. Όχι. Ουδετερότητα μέχρι να δω ότι έχω συμφέρον. Δεν μπορεί να έχουμε δώσει στεφανοδίκιο, να έχουμε δώσει ό,τι έμεινε, έτσι. Να έχουμε δώσει Σκύρο, να έχουμε δώσει την Αλεξανδρούπολη και ξαφνικά να έρχονται οι Αμερικανοί και να μας λένε «Δεν σας δίνουμε τη βαφή για τα αεροσκάφη 16 τα καινούργια». Σοβαρά μιλάμε. Τους έχουμε δώσει τη σούδα, τόσα πράγματα. Δεν μπορούμε να πάρουμε ειδικά όπλα. Δεν μπορούμε να πάρουμε όπλα μακρού πλήγματος. Δεν μπορούμε να πάρουμε μια απλή βαφή. Και έχουμε δώσει όλα αυτά. Όχι, δεν είμαστε γρανάζι. Έχουμε πάρει τη θέση που πήραμε στην Ουκρανία με κίνδυνο να μην μπορούμε να προστατεύσουμε τους Έλληνες Σταυρίδες. Και ποιο είναι το γεωπολιτικό μας ανταλλάγμα? Τους πείσαμε ότι είναι προς το συμφέρον της Δύσης να δημιουργηθεί ένα νέο κρυπίδωμα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια και να φέρουμε την ΑΟΣ δικιά μας σε επαφή με αυτή της Κύπρου. Όχι, γιατί συμφέρει εμάς, να τους πείσουμε ότι κύριοι, συμφέρει πρώτα εσάς, είναι τα τρία front state που είπαμε. Άρα λοιπόν, οι συμφωνίες του Αβραάμ που έφεραν το Μπαχρέιν, το Μαρόκο, το Σουδάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δίπλα στο Ισραήλ και που λίγο έλειψε να φέρουν και τη Σαουδική Αραβία, είχαν σκοπό να κάνουν τι? Να κάνουν το Ισραήλ έναν κόμβο ενεργειακό, οικονομικό, εμπορικό που να ενώσει πρώτα απ' όλα τα κοιτάσματα του κόλπου με αυτά της Μεσογείου. Γιατί? Να γλιτώσουμε από την εξάρτηση στην ενεργειακή τη Ρωσική, να χάσει μέρος αυτών των κοιτασμάτων πρόσβασης, να χάσει η Κίνα που δεν έχει, είναι ένας οικονομικός γίγαντας, αλλά δεν έχει πρώτες ύλες,
Και τελευταία, διαβάσαμε όλοι και με την επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού για τον άξονα από την Ινδία μέσω των Εμμυράτων, έτσι, της Φουτζέιρας, εδώ του λιμανιού και του Ισραήλ, να φτάσουμε τελικά στην Ευρώπη. Αυτό είναι όλο το οποίο καταβαραθρώνεται ως σχέδιο με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει, γιατί όλο αυτό ήταν κόντρα στο BRI, σε βρασιατικές δυνάμεις ή στον κάθετο άξονα από τη Ρωσία προς το Ιράν και στο μυχό του Ινδικού ωκεανού. Εκεί είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το οποίο πάει να χαλάσει. Δεν το χαλάει όμως μόνο η Χαμάς και οι βρασιατικές δυνάμεις. Πήγε να το χαλάσει και η διακυβέρνηση Biden, υπό την έννοια ότι άλλαξε πολιτική σε σχέση με τις κυρώσεις απέναντι στο Ιράν, άλλαξε πολιτική σε σχέση με τους Χούτι, δημιούργησε ανασφάλεια και στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρα αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ και ο Πομπέο, η διακυβέρνηση Biden δημιούργησε προβλήματα στο καλό πλάνο το οποίο σχεδίασε και άρχισε να υλοποιεί η πολιτική των συμφωνιών του Αβραάμ. Άρα καταλήγουμε στο τέλος να πούμε ότι υπάρχει αυτό που λέμε αμερικανικό κατεστημένο. Λοιπόν, ίσως και δεν υπάρχει. Άρα κατά περίσταση και εμείς πρέπει να λειτουργούμε. Σε αυτό λοιπόν, αυτό εμείς πρέπει να το πουλάμε ως εύκολο το επικλήρουμε προφητεία. Δηλαδή ένας νέος αναχωματικός δακτύλιος Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ, ούτως εγώ των πραγμάτων. Αργότερα μπορεί να αλλάξει. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε τους αυτούς μας δελεαστικούς και να πούμε ότι η Τουρκία είναι αυτό που είναι. Είναι αναξιόπιστη. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στην Κύπρο, το ξαναπούμε, και να μιλάμε για τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία την ώρα που σε λίγο οι ίδιοι δυτικοί δεν θα θέλουν τους Τούρκους. Και θα κλείσω με αυτό, Θόδωρε. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα στο πρόσφατο παρελθόν για το σενάριο να τα ξαναβρει η Τουρκία με το Ισραήλ. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και αυτό γιατί? Γιατί η Τουρκία έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό της ρόλο και τη χρησιμότητά της για τον κρατικό δρόντα Ισραήλ. Λοιπόν, θα κάνω μια αναφορά σε κάτι το οποίο θεωρείται ταμπού. Ο καθένας μπορεί να το ψάξει από μόνος του. Δεν παίρνω θέση. Δεν το αποδέχομαι, δεν το απορρίπτω, το αξιολογώ κατά περίσταση και το έχω στην άκρη συλλογιστική μου. Λοιπόν, υπήρχε μια πληθυσμιακή ομάδα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στα ύστερά της, η λεγόμενη Ντονμέ. Λοιπόν, ποιοι ήταν οι Ντονμέ? Ήταν οι απόγονοι των οπαδών του Σαμπατάη Τσεβί ή Τσεβί, ο οποίος γεννήθηκε στη Σμύρνη και έδρασε περίπου στο 1650. Αυτός λοιπόν, επειδή μιλάμε για προφητείες, παρουσιάστηκε ως ο Μεσσίας της εποχής, ο οποίος θα ίδρυε το κράτος Ισραήλ πάλι σε συμφωνία με τον Σουλτάνο. Τελικά ο Σουλτάνος τον μάζεψε μέσω του Μεγάλου Βεζίρη και τον απείλησαν ότι θα του κόψει το κεφάλι. Λοιπόν, αυτός το γύρισε λοιπόν, εξού και τον Ντονέρ. Προέρχεται από το ρήμα Ντονμέξ στα τουρκικά. Ντονμέξ σημαίνει γυρίζω. Λοιπόν, το γύρισε και υποκρίθηκε ότι έγινε μουσουλμάνος. Παρέμεινε κρύφο Εβραίος. Λοιπόν, και όλοι οι οπαδοί του έκαναν το ίδιο. Το γενή τζαμί στην Θεσσαλονίκη είναι το τζαμί των Ντονμέ Εβραίων. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είχαν τάσεις αποκρυφιστικές, μυστικιστικές, οτιδήποτε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, δεν προλαβαίνουμε να το αναπτύξουμε. Το ζήτημα ποιο είναι? Υπάρχει μια παραφιλολογία, σας είπα, δεν το υιοθετώ, δεν το απορρίπτω. Θα καταλήξω όμως. Που θέλει αυτούς τους ανθρώπους να προετοίμασαν τη λεγόμενη Επιτροπή Ένωσης και Πρόοδος. Τι είναι αυτό? Είναι η λεγόμενη Νεότουρκη. Δηλαδή, το σημαντικότερο επιχειρησιακό τμήμα και οργανωτικό και ιδεολογικό των Νεοτούρκων να προέρχεται από αυτή την ομάδα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι με την ανταλλαγή των πληθυσμών δεν τους επιτράπει να μείνουν εδώ, πήγαν στην Τουρκία. Εκεί που θέλω να καταλήξω, είναι πολύ αμφιλεγόμενη η πραγματική καταγωγή του Κεμάλ Ατατούρκ. Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι από την πλευρά της μητέρας του κατάγεται από την Ήπειρο, έτσι. Ήταν Τουρκαλβανός. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει και βιβλιογραφία και της εποχής και αρθρογραφία της εποχής που τον αναφέρει ως Ντονμέ Εβραίο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διατάφτα. Ασχέτως αν αυτό ισχύει ή όχι, πάμε στα φάκτα που λέει ο δάσκαλος. Τι ισχύει και τι συνέβη? Όταν ιδρύθηκε η σύγχρονη τουρκική δημοκρατία, μάλλον το 1923, αυτό το οποίο έκανε ήταν να εξοβελήσει το Ισλάμ από παντού. Δηλαδή, να κάνει την Τουρκία αυτό το οποίο γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι το Μαβί Μαρμαρά ή μέχρι την άνοδο του Ερντογάν το 2003, ως κοσμικό κράτος. Δηλαδή, έκλεισε τα μυστικιστικά τάγματα, τους θεκέδες, το μυστικιστικό Ισλάμ, το σουφισμό. Όποιος θέλει να τα αναφέρω ως έννοιες μπορεί να τα ψάξει. Δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, κατήργησε τη Σαρία, έφερε τον Ελβετικό Αστικό Κώδικα. Το σημαντικότερο, κατήργησε τον πολιτικό θρησκευτικό θεσμό του Χαλιφάτου το 1924.
όπου ο Οθωμανός Σουλτάνος ήταν ο επικεφαλής του Ισλαμικού κόσμου από το Μαγκρέμπ μέχρι την Ινδοπακιστανική υποήπειρο. Γι' αυτό και ο Ερντογάν τώρα θέλει να ανασυστεί στο Χαλιφάτο. Αυτό είναι ο Μεχαλήφης, επικεφαλής του Ισλαμικού κόσμου. Λοιπόν, κατήργησε το αραβικό αλφάβητο και άλλα πολλά. Δημιούργησε λοιπόν ένα κοσμικό κράτος στο οποίο κατεπνίγει το Ισλάμ. Έχει σημασία αυτό, φυσικά και έχει. Φανταστείτε λοιπόν, η Τουρκία η οποία προέκυψε κουτσουρεμένη από το 23 μετά με το υπόβαθρο του τελευταίου όρκου, του τελευταίου Οθωμανικού Κοινοβουλίου, έτσι, λοιπόν, που αναφέρει τη Μοσούλη, που αναφέρει το Ιράκ, τη Συρία, που αναφέρει τις περιοχές μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το κράτος να προέκυπτε ως μια μικρογραφία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με έναν χαλίφη στη θέση του, δηλαδή ο Σουλτάνος να ήταν εκεί πέρα διακοσμητικός και χαλίφης, που να μπορούσε να έχει τι, ένα κράτος που να έχει επιρροή, να είναι με ριζοσπαστικό ισλαμιστικό πρόσημο, να έχει επιρροή στις περιοχές της Λεβαντίνης, δηλαδή Συρία, Λίβανο και αυτό που λέμε σήμερα Παλαιστίνη. Λοιπόν, η τουρκο-ισλαμική σύνδεση είναι μετά, θα την πούμε. Φανταστείτε λοιπόν πόσο δύσκολο θα ήταν να προετοιμαστεί η μετικεσία των Εβραίων δεκαετία του 20 και του 30, που έκανε κουμάντο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το κοσμικό, έτσι, στην Τουρκία, και πόσο δύσκολο θα ήταν να σταθεί το κράτος του Ισραήλ μετά την ανακήρυξή του, έτσι, στα τέλη δεκαετία του 40. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Λοιπόν, γι' αυτό και υπήρχε και μια συνέργεια της Τουρκίας με το Ισραήλ, η οποία έφτασε μέχρι και 20 χρόνια πίσω. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Επειδή ήταν το Ισραήλ περικυκλωμένο από μουσουλμάνους Άραβες, χρειαζόταν ένα κρατικό δρόντα, ο οποίος να είχε σχέση με το Ισλάμ, αλλά να μην ήταν αραβικός. Και ο μόνος ήταν το Ιράν αρχικά, πριν την πτώση του Σάχη, και κυρίως η Τουρκία. Αυτά τώρα έχουν εκλείψει όλα. Δηλαδή, το Ισλάμ, το οποίο ήταν υποπίεση από το κεμαλιστικό καθεστώς μέχρι το 97 και κυρίως τέλος μέχρι το 2003, μέχρι να έρθει ο Ερντογάν 2002-2003, δεν υπάρχει πλέον. Το Ισλάμ δυσανασχετούσε λοιπόν μέσα σε αυτό το τουρκικό κράτος. Πλέον βγήκε στην επιφάνεια η αληθινή πραγματικότητα, η κοινωνική της Τουρκίας. Αυτό που λέμε ο σύγχρονος τουρκισμός. Αυτό ήφερπε, υπήρχε και ήταν κατεπνιγμένο. Τώρα λοιπόν είναι στην επιφάνεια. Άρα η σημερινή Τουρκία είναι αυτό το οποίο πάντα ήταν και ήρθε πλέον στην επιφάνεια γιατί δεν θα αλλάξει ποτέ. Άρα λοιπόν το Ισραήλ, παρότι πήγε ο Ισραηλινός πρόεδρος στην Τουρκία κατά παράβαση των οδηγιών της Μοσάντ, λοιπόν, δεν μπορεί να τα ξαναβρει με την Τουρκία. Είναι καταδικασμένες αυτές οι σχέσεις, είναι τελειωμένες. Αυτό είναι που λέγαμε, γι' αυτό και λέγαμε ότι τα μαθηματικά ή ο σερβερ, εδώ πέρα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση. Ο γεωπολιτικός πνεύμονας πλέον του Ισραήλ είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά να το εκμεταλλευτούμε με ωφέλη. Εμείς δεν έχουμε πάρει κανένα όφελος. Εδώ είναι το ζήτημα. Λοιπόν, βάζω μια τελεία και ήθελα απλά να βάλουμε τη συλλογιστική μας πόσο απαραίτητο ήταν το κοσμικό κράτος Τουρκία για να μπορέσει να σταθεί γεωπολιτικά στην περιοχή το κράτος Ισραήλ. Πλέον έχει σταθεί, η Τουρκία δεν είναι αυτό το οποίο φαινόταν με κατεπνιγμένο το Ισλάμ, είναι αυτό το οποίο ήφερπε και είναι η αληθινή πραγματικότητα. Και πλέον δεν χρειάζεται το Ισραήλ την Τουρκία και δεν τα ξαναβρούνε ποτέ. Χρειάζεται μόνο εμάς, την Ελλάδα και την Κύπρο. Τέλος. Εδώ είναι ο άξονας, εσύ, τον οποίο... Ακούγεσαι, Στέφανε. Ναι, αυτός είναι ο άξονας για τον οποίο μιλάνε όλοι πρόσφατα. Ο κύριος Μουτζουρούλιας έχει κάνει αγώνα για όλο αυτό. Λοιπόν, λέγε, είναι αυτό το οποίο εγώ με την ταπεινότητά μου, έτσι από δικιά μου οπτική, έλεγα ο άξονας του Ραφάλ, δηλαδή Γαλλία, Ελλάδα, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ινδία, χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν το Ραφάλ. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα ενός γεωπολιτικού παράγοντα που είναι ο πυλώνας, που είναι ο παράγοντας της αεροπορικής ισχύως, που μπαίνει μέσα στον πυλώνα της άμυνας, πώς δημιουργεί τάση ανακατανομής ισχύως, απλά και μόνο η ανάγκη για συνεργασία επειδή έχει το ίδιο αεροσκάφος. Ένα απλοϊκό παράδειγμα, έτσι, τι μπορεί να δημιουργήσει σε όλους τους υπόλοιπους γεωπολιτικούς πυλώνες. Ανέφερα την Αίγυπτο, είναι το τελευταίο bullet, θα μου επιτρέψετε τα κακά ελληνικά, στο οποίο ήθελα να σταθώ. Το σημαντικότερο ζήτημα για μένα αυτή τη στιγμή είναι η Αίγυπτος. Και αυτό γιατί. Έχουμε μιλήσει για τους αδελφούς μουσουλμάνους στο παρελθόν, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τι, να μεσητεύσουν μεταξύ του Σουνιτικού και του Σιητικού Ισλάμ, να τους ενώσουν προκειμένου να κάνουν μια ενωμένη
τζιχάντ. Λοιπόν, πού ιδρύθηκαν αυτοί? Αν θυμάμαι καλά, ιδρύθηκαν το 27-28, πριν 100 χρόνια, στην Ισμαηλία της Αιγύπτου, το Χασάν Αλμπάνα. Άρα λοιπόν, εάν συνεχιστούν και εκτραχυνθούν τα γεγονότα με χερσαία εισβολή, υπάρξει 100 βυθυμάτων, υπάρξει αντιπαράθεση στο βορρά με τις ειδικές δυνάμεις Χεσμπολάχ, οι οποίες θα ενισχυθούν και από το Ιράκ και από το, Ιράκ, και από το Ιράν, από τις ειδικές αυτές περιοχές, και εκτραχυνθεί όλο αυτό και δημιουργηθούν εκατόμβες νεκρών, είναι πάρα πολύ δύσκολο για το καθεστώς Σίση, με την κοινωνική πραγματικότητα της Αιγύπτου, να κρατήσει το σημερινό χαρακτήρα που έχει αυτό το κράτος, εάν τα πράγματα εξελιχθούν και κλιμακωθούν. Η μόνη μου έννοια είναι αυτή. Έχουν αναφερθεί γενικά ότι θα είναι δύσκολο οι αραβικοί κρατικοί δρόντες να συγκρατήσουν την λαϊκή καταγραφή. Δεν έχει κανένα πρόβλημα η Πετρόλη Μοναρχής του Κόλμπου, έτσι, ειδικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Απίστευτα σταθερό κράτος. Πολύ λιγότερο Σαουδική Αραβία, δεν θέλω να μιλήσω, έτσι, δεν μπορώ να μιλήσω. Υπάρχουν ζητήματα εκεί πέρα σε σχέση με την επαφή που έχει το καθεστώς Σαουδ με τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο, μάλλον τις αραβικές κοινότητες, τον αραβικό πληθυσμό. Δεν μιλάω για τους κρατικούς δρόντες. Αν θεωρούνται λοιπόν Άραβες είναι κάτι άλλο, θα τα λέμε μεταξύ τους. Αλλά αυτό που με απασχολεί είναι η Αίγυπτος. Εκεί είναι το κλειδί για να κρατηθεί η σημερινή κατάσταση ή να διολυστήσουμε σε μέρες στις οποίες δεν θέλουμε να ζήσουμε. Εντάξει, έβαλα αυτό το χάρτη. Κλείνω, Στέφανε, μικρόφωνο. Ναι, είχες ένα πολύ ωραίο άρθρο σήμερα το οποίο ανέβασες, έτσι, για το στρατηγικό βάθος. Το έβαλα για να το... Όποιος θέλει το διαβάζει. Προτρέπω να διαβαστεί. Αυτό το χάρτη, γιατί κάποιος φίλος ρώτησε τι έχει να μας δώσει το Ισραήλ. Κοιτάξτε, μια αμυντική τοποθεσία στο στρατό, όποιος έχει πάει τα ξέρει, στοιχίζεται πάνω σε σταθερά σημεία. Δηλαδή, θυμηθείτε στις Θερμοπύλες τι έκαναν οι δικοί μας. Αριστερά είχαν το όρος Καλλίδρομο και δεξιά είχαν τα στενά του Αρτεμισίου με το στόλο του Θεμιστοκλή. Στοιχίζονταν σε δύο σταθερά σημεία. Εδώ τα σταθερά σημεία είναι, το ένα είναι η Ελλάδα και το άλλο δεν μπορεί να είναι η Κύπρος. Πρέπει κάπου να πιάνει. Η Κύπρος είναι νησί. Το νησί, αν δεν υποστηρίζεται συνεχώς, είναι ευάλωτο. Άρα, τα δύο σταθερά σημεία του κρυπιδώματος είναι η Ελλάδα και το Ισραήλ. Και η Κύπρος τι κάνει? Ενισχύει την αμυντική τοποθεσία, διότι αντί να έχεις πιο πολύ μεγάλη απόσταση, έχεις και την Κύπρο στη μέση και... Βατήρας. Πώς το λένε, βατήρας. Είναι ίσως βατήρας. Λοιπόν, αυτός είναι ο ρόλος που μας δίνει το Ισραήλ και φυσικά μας δίνει τη δυνατότητα λόγω και των καλών του σχέσεων με την Ινδία να περάσουν όλοι αυτοί οι άξονες από εμάς, παρακάμπτοντας Κίνα, Πακιστάν, Τουρκίες κτλ. Λοιπόν, εδώ βέβαια παρακάμπτεται και η Αίγυπτος, έτσι, δεν της πολύ αρέσει. Όμως η Αίγυπτος, να ξέρετε, έχει ένα πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Καταρχήν έχει πάρα πολλούς πολίτες οι οποίοι υποστηρίζουν την μουσουλμανική αδερφότητα. Ο Σίση έχει πρόβλημα. Και γι' αυτό ήταν ο λόγος που έριξε σύρμα στους Ισραηλίδες. Προσέξτε, σας ετοιμάζουν κάτι μεγάλο. Και γι' αυτό κρατάνε ισορροπίες και είναι απορίας άξιων γιατί όλους αυτούς τους Παλαιστίνιους δεν τους στέλνουν στα χώματά τους ούτε ο Σίση ούτε ο Αμπντάλα στην Ιορδανία. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα γι' αυτό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, όλο το ρεζουμέ είναι εδώ. Όλο το ρεζουμέέ είναι εδώ. Θα βάλω μια εκπομπή που είχαμε κάνει, θα τη βάλω τώρα στα σχόλια εδώ να τη δείτε αν θέλετε. Να χαιρετήσουμε και τον Χρήστο τον Μουρτζούκο. Γεια σου Χριστό, από το e-ενημέρωση. Όποιος δεν έχει κάνει like, να μπει, διότι σήμερα το βράδυ είχε μια πολύ καλή εκπομπή, είμαι σίγουρος δηλαδή, με τον Αντρέα τον Μουτζουρούλια και τον στρατηγό τον Καμπουρίδη, γι' αυτό ακριβώς τον άξονα εδώ. E-ενημέρωση, ο Χρήστος ο Μουρτζούκος από την Γερμανία. Στεφάνε, χρωστάμε μια απάντηση στη Μαρία την Ελληνής. Νομίζω ήδη το έχουμε αναφέρει. Παίζει μπάλα η Αίγυπτος γιατί έχουν ανάγκη. Να σου τη βάλω ξανά την ερώτηση της Μαρίας. Έχει να κάνει με το αριστοτελικό υπόβαθρο της σκέψης. Ναι. Πάντα λειτουργούμε ελληνικά και χριστιανικά. Εγώ δεν τρέχω να το πω. Έτσι το συζητάμε. Αλλά πρέπει να λειτουργήσουμε με ψυχρή
με ψυχρή λογική και μόνο αυτοσκοπό την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Τέλος, δεν έχω συμπάθειες, σε ανθρώπινο επίπεδο έχω, αλλά όταν πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η στρατηγική μας, πρέπει μόνο να εξυπηρετούμε το εθνικό συμφέρον. Το οποίο εντάξει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουν πει καλύτεροι από εμάς, όπως είναι ο καθηγητής Κοντογιώργης. Υπάρχει ένα παρασιτικό πολιτικό σύστημα, κομματικό σύστημα, το οποίο ζει εις βάρος του κόσμου, μέσα από το πελατειακό καθεστώς, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκλογής μοναρχίας. Τέλος, λοιπόν. Άρα πολλές από τις αποφάσεις που βλέπουμε να παίρνει το ελλαδικό κράτος δεν είναι υπέρ του εθνικού συμφέροντος, αλλά είναι για πολιτικά ωφέλη, για να πάρουν χρονική παράταση πολιτική, έτσι. Αυτοί οι οποίοι έχουν τις στίχες του κράτους. Αυτό είναι διαχρονικό και δεν είναι μόνο σήμερα. Βλέπουμε εδώ την τουρκο-ισλαμική σύνθεση. Νομίζουμε πολλές φορές ότι ο Ερντογάν είναι εχθρός με τους κεμαλιστές και οι κεμαλιστές με τον Ερντογάν. Δεν είναι έτσι. Το Ισλάμ χρησιμοποιήθηκε από το κεμαλιστικό καθεστώς ως ανάγχωμα στην κομμουνιστική απειλή. Μάλιστα υπήρχε ιστοά των πεφωτισμένων, η οποία έγινε μετά εστία των πεφωτισμένων. Δεκαετία του 70 στις αρχές αυτό πήρε μια πιο ας το πούμε οργανική διαστρωμάτωση, οργάνωση. Η εστία των πεφωτισμένων αποτελούνται κυρίως όχι από μουσουλμάνους, από ισλαμιστές, αποτελούνται από εμπόρους, από ανθρώπους της εμπορικής τάξης, της οικονομικής ελίτ και από ακαδημαϊκούς, οι οποίοι μέσα από την τουρκο-ισλαμική σύνδεση, όπως είπα, θέλαν να κάνουν το Ισλάμ ανάγχωμα στην απειλή του κομμουνισμού. Κυρίως αυτός ο οποίος χρησιμοποίησε το Ισλάμ ως ανάγχωμα είναι ο Ευρέν και πήρε τη σκυτάλη χρονικά στη συνέχεια και ο Τουρκούτοζαλ. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι ήρθε ο Ερντογάν ξαφνικά στις αρχές του 2000 και έφερε το Ισλάμ. Το Ισλάμ, όπως είπαμε, ήφερπε. Το κεμαλικό κατεστημένο κυβέρνησε μόνο κομματικά, υπήρχε μόνο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ από το 23 μέχρι το 46, μόνο κομματικά. Το 46 επιτράπηκε η δημιουργία άλλου κόμματος, υπήρξε κάτι ανάμεσα, το 30, αλλά σταμάτησε, ήταν μόνο για 2-3 μήνες, ένα κόμμα επιτράπη. Στην ουσία το πρώτο κόμμα επιτρέπει το 46, αν θυμάμαι καλά, 45-46, ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα του Μεντερές, και αυτό γιατί έχοντας την πρόθεση να ενταχθεί στους δυτικούς θεσμούς η Τουρκία, δεν μπορούσε πλέον να έχει τον Αγιεθά ως αρχηγό, έπρεπε να υπάρχει Υπουργείο Άμυνας και αντίστοιχες δομές δυτικές. Επίσης έπρεπε να υπάρχει μια πιο πλουραλιστική εντός αγωγικών δημοκρατία. Γι' αυτό και επετράπη η δημιουργία του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο το 1950, δηλαδή 4 χρόνια αργότερα, πήρε την πλειοψηφία. Άρα την πήρε με Ισλαμικούς ψήφους. Άρα το Ισλάμ υπήρχε πάντα μέσα στην Τουρκία. Στην αρχή ήφερπε, μετά άρχισε να φαίνεται. Τουρκο-Ισλαμική σύνθεση λοιπόν το έφερε πλήρως στην επιφάνεια, το εργαλειοποίησε και είδαμε το χάρτη τον οποίο χρησιμοποίησες. Λοιπόν, βάζω εδώ μια τελεία, γιατί βλέπω έχεις και άλλο χάρτη και προφανώς θέλεις να μας μιλήσεις γι' αυτό. Για τα αποτελέσματα. Λέει ο Αθανάσιος, λέει, ποτέ δεν βοήθησαν οι Εβραίοι τον Ελληνισμό. Δεν θέλουμε να μας βοηθήσει κανένας, Αθανάση. Εμείς τι κάνουμε, βλέπουμε από πού μπορούμε να πάρουμε πράγματα. Και το κάνουμε από επιλογή μας. Δεν περιμένουμε να μας βοηθήσει κανένας. Ούτε ο Πομπέο που βάλει αυτό το Twitter εδώ, που έβαλε αυτό το Twitter έχοντας την Τουρκία μοιρασμένη μέσα στον κόκκινο κύκλο. Εντάξει, ούτε ο Πομπέο περιμένουμε να μας βοηθήσει. Εμείς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες και θα πείσουμε τον Πομπέο και τον κάθε Πομπέο, τον κάθε Πούτιν, τον κάθε Xi Jinping, τον κάθε έναν, ότι εμείς είμαστε αυτοί με τους οποίους θα πρέπει να παίξουν μπάλα. Πάνω αριστερά έχουμε βάλει ένα χάρτη. Εγώ, Θόδωρε, θα με επιτρέψεις. Δεν μιλάω ποτέ για Εβραίους. Ναι. Μιλάω για κρατικό δρόντα Ισραήλ. Λοιπόν, ο κάθε λαός, όπως είπαμε, έχει τη μεταφυσική του, τη συλλογιστική του και εκεί που θέλει να καταλήξει. Εμείς ως χριστιανοί ξέρουμε ότι εσχατολογικά πάμε κάπου πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή στη δεύτερη έλευση του Κυρίου. Αυτοί θέλουν να φτιάξουν τον δεύτερο ναό του Σολομώντα, έτσι. Τον τρίτο, μάλλον, με συγχωρείτε πάρα πολύ, και να έρθει ο δικός του Μεσσίας, ο οποίος για μας είναι ο Αντίχριστος τέλος. Λοιπόν, και οι μουσουλμάνοι έχουν και αυτοί τα δικά τους. Λοιπόν, στην παρούσα όμως ζήση, στα δικά μας χρόνια που ζούμε, εμείς ό,τι θα κάνουμε, θα το κάνουμε με γεωπολιτικό πρίσμα και με τον κρατικό δρόντα Ισραήλ. Ούτως ή χώρο των πραγμάτων. Αύριο μπορεί και αυτοί να μας αγαπάνε τόσο σήμερα, όσο και εμείς.
αλλά ας μην βάλουμε στη συνείδησή μας έτσι, το ποιος, για παράδειγμα, μπορεί να έδωσε τον κοσμάτων το Λό ή τον Διονύσιο το φιλόσοφο. Παραδείγματι, σήμερα θα λειτουργήσουμε όδος εχόν των πραγμάτων, γιατί εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα με την ευθυγράμμιση του γεωπολιτικού αυτού άξονα μέσω των τριών front state. Α, και συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Μαλεκάκης, ότι κανένας δεν βοήθησε και δεν κατέστρεψε την Ελλάδα εκτός του ελληνικού πολιτικού συστήματος, για το οποίο είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι. Άρα, ας δούμε τι κάνουμε εμείς και ας αφήσουμε τους άλλους. Πάντα οι άλλοι προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους και καλά έκαναν. Σε αυτή την προσπάθεια, είτε μας βοήθησαν, είτε μας δημιούργησαν προβλήματα. Είναι ξεκάθαρο. Πάνω σε αυτό, ρε Στεφανέ, θέλω να πω το εξής. Οι άλλοι όλοι είναι κανονικοί, έτσι. Είναι κανονικά κράτη Ιταλία. Έτσι, να κλείσω το μικρόφωνο. Sorry, κλείνω το μικρόφωνο σου. Όλοι οι άλλοι είναι κανονικά κράτη. Τι κάνουν? Προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τον εαυτό τους και για το κράτος τους, για το έθνος τους, όσοι έχουν έθνη. Δεν είναι όλα κράτη-έθνη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό γιατί το στυλιτεύουμε αυτό? Ήθελε ο Κίσιγκερ να μοιράσει τη μέση στην Κύπρο. Το πέρασε στους δικούς μας. Το κατάπιαμε μας στον κλουμπ. Το κατάπιαμε. Γιατί το στυλιτεύουμε αυτό? Να μην το καταπίναμε. Και να σηκώναμε τα φάντων και να στέλναμε τα υποβρύχια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, εννοώ. Κανένας δεν βοήθησε. Ξαναδιαβάζω το του κύριου Μαλεκάκη, του Γιώργου, του φίλου Γιώργου. Κανένας δεν βοήθησε και κανένας δεν κατέστρεψε την Ελλάδα εκτός του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Τέλος. Το οποίο συντηρούμε εμείς, έτσι. Το οποίο συντηρούμε εμείς. Όταν έχουμε 2023, κατέβηκε ο κύριος Μάζας και έκανε μια ομιλία σε ένα σύνδεσμο αποστράτων αξιωματικών πριν κάνα τριμήνο. Ήσουν και σύστημα, θυμάσαι. Και τους τα έπεψε στην ψύχρα. Του λέει, άμα πας σε ένα καφενείο, ακόμα τσακώνεστε για το μακάριο και το γρήμα. Δεν παλεύεστε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Εμείς αναφέραμε το μετεμφυλιακό αφήγημα. Δηλαδή είδαμε τον Κασελάκη, τον Φυγόστρατο, ας πούμε, μαζί με τον Μπόμπ τον Μάστορα, τον πρώην Αγιεθά, στη Μακρόνισο. Δηλαδή αυτό μας έλειπε. Τώρα η Μακρόνισος ή ο Γράμμος. Τιμούμε τους νεκρούς. Γνωρίζουμε τι έγινε. Αλλά επιτέλους πρέπει να προχωρήσουμε και κάποια βήματα μπροστά, με συνείδηση του τι έγινε, και να ξεκόψουμε έτσι όλο αυτό το διχασμό, ο οποίος πλέον είναι τεχνητός. Στέφανε, μας έχουν πάρει πρέφα και λένε, τούτε εδώ είναι ικανοί να σκοτωθούν μεταξύ τους. Άρα τι θα κάνουμε? Θα τους ρίχνουμε τέτοια αφηγήματα, θα τους βάζουμε όπως βάζει το υπόθετο. Τσαπ, τσαπ και κάνει τη δουλειά του, ας πούμε. Έτσι, να συντηρούμε αυτό το διχασμό. Έγραψα μια φορά ένα post. Διότι δεν ήθελα να το πω, αλλά θα το πω. Δυστυχώς, παιδιά, δυστυχώς, η ελληνική αντίσταση στα βορειοπορετικά βουνά το 40-41 είναι πλέον στη δεύτερη θέση ανάμεσα στις μακροβιότερες αντιστάσεις, διότι πλέον πρώτη είναι η Ουκρανική. Αυτό υπόθηκε από δημοσιογράφου του αμυντικού τύπου, δηλαδή πήγα να πεθάνω, λέω, έλεος. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν καταλάβει λοιπόν οι τύποι ότι μας βάζουν τέτοια αφηγήματα, τσουπ, και αρχίζουμε και μοιραζόμαστε ή ετεροπροσδιοριζόμαστε. Και βλέπουμε, ας πούμε, τους άλλους σαν καλύτερους από εμάς. Όχι. Είναι δεδομένο. Μου ρωτάει ο γιος μου μια μέρα, μου λέει, ρε, στο σχολείο άκουσα, μου λέει, με ποιον είμαστε εμείς, λέει, με το γρήμα, με το μακάριο. Λέω, είσαι παιδί μου, ξεκόλα, του λέω. Τα προβλήματα που μας αφήσαν οι προηγούμενες γενιές πρέπει να τα λύσουμε εμείς, λέω. Μην κοιτάς πίσω, κοιτά μπροστά. Μπροστά. Πρέπει να μπούμε, λέω, να πάμε στο σπίτι του παππού σου. Να μου χωστώ. Πρέπει να μπούμε στην πόλη. Άστα τους άλλα. Άστα τα άλλα. Μην ασχολείσαι τα άλλα. Τα άλλα όλα είναι βαρύδια. Και το λέω και για τους φίλους. Μην ασχολείστε τώρα, παιδιά. Η μακρόνιση, η αυτή. Μην ασχολείστε. Αυτά μας λείπανε τώρα. Ποστάρω λοιπόν που λέτε πέρσι που έκανε αυτός ο δημοσιογράφος, είπε. Για την ηλικία του, καλή και βλακία που είπε, τέλος πάντων, να μην το πούμε όλο. Λοιπόν, και λέω, παιδιά, κάτι είπα εκεί, ας πούμε, και μου λέει ο άλλος, μας βοήθησαν αυτοί και ελευθερωθήκαμε από τους άλλους. Έφτασε η κουβέντα μέχρι και στο Ναβαρίνο. Έλεος. Του λέω, παιδιά, ελευθερωθήκαμε από το μυαλό του Κολοκοτρώνη και από τους Παθούνι και τα Ρά. Άντε, για να μην ξαναμιλήσει κανένας. Και πετάγεται το άλλο, και τι μου λέει. Ήταν και δύο στο Ρωσικό κόμμα. Του λέω, φίλε, δεν παλεύεσαι. Μην μου ξαναμιλήσει, θα σε μπλοκάρω. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία. Ξεχάστε τα όλα.
Κρατάμε την ιστορία, πάμε μπροστά. Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία μας κληρονόμησαν, όλοι αυτοί μας κληρονόμησαν προβλήματα. Και όπως είχαμε πει και στα 200 χρόνια από τη μάχη στα Δερβενάκια, εμείς αυτή τη στιγμή ούτε Παρθενώνες θα χτίσουμε, ούτε Αγία Σοφία θα χτίσουμε, ούτε τις επιστήμες θα ανακαλύψουμε ξανά, ούτε τίποτα. Εμείς το μόνο που έχουμε κάνουμε για να μας γράψει η ελληνική ιστορία, μια γενιά η οποία πέρασε και, και άφησε και κάτι, είναι να καταφέρουμε να νικήσουμε και να μην διχαστούμε. Διότι όποτε νικήσαμε, μετά φαγωθήκαμε μεταξύ μας. Μυδικοί, το 40, Βαλκανικούς, όποτε νικήσαμε, δεν είχαμε τι να κάνουμε μετά και αρχίσαμε και πετροβολάγαμε ένα στον άλλον. Λοιπόν, δεν παλευόμαστε. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Πρέπει να διαφυλάξουμε τους εαυτούς μας από τη διχόνοια και από τα μίση τα εσωτερικά. Λοιπόν, και επειδή δεν ξέρω αν Στέφανε έχεις να πεις κάτι άλλο, και επειδή εμείς είμαστε των προφητιών, γιατί τις πιστεύουμε, εγώ δηλαδή, ξέρω ότι και εσύ το ίδιο κάνεις, και επειδή τα παιδιά μας βλέπουν Άγιο Παΐσιο και δακρύζουν, εντάξει, αυτούς τους χάρτες κρατήστε τους λιγάκι στο μυαλό σας, διότι εμένα οι χάρτες μου αρέσουν και ξέρετε αυτές οι γραμμές ταιριάζουν μεταξύ τους. Λοιπόν, μπήκε και ένας Τούρκος τώρα μέσα στο chat. Μην τον μπλοκάρει κανένας. Λέει, καλημέρα παιδιά, είμαι από την Τουρκία και την Ελλάδα. Αγαπάς την Ελλάδα, αδερφέ, εντάξει. Στείλε διεύθυνση, φίλε, σου στείλουμε 50 ευρώ. Να πας να κάνεις ένα τεστ DNA, μπας και βρεις το φως σου. Εντάξει, λοιπόν, και επειδή ο Στέλιος έστειλε ξανά ο Στέλιος μήνυμα, μου είπε κάτι ωραίο ο Στέλιος και θα το πω, ο Λαριτζάκης, μου λέει, αν οι γέροντες έχουν πει όλα αυτά τα οποία λέγονται ότι είπαν, θα μπούμε στην πόλη. Αν δεν τα έχουν πει, την κάτσαμε την βάρκα. Συμφωνώ μαζί του, έτσι. Τέλος. Γεια σου, Στέλιο. Εγώ γι' αυτό λέω, Φόδωρε, δεν μ' αρέσει το εγώ. Λέω ότι οι παππούλιδες εκτός από πρόρηση γνωρίζουν και γεωπολιτική. Λοιπόν, η γεωγραφία είναι αμήλικτη. Η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να κατησχύσει την Τουρκία είναι η Ρωσία, τέλος. Στο παρελθόν είναι περισσότεροι από 10, εξαρτάται πώς το ερμηνεύει κάποιος, η πόλεμη μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Η Ρωσία βέβαια στην περίπτωση του Ιμπραήμ, λίγα χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, έσωσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το ζήτημα είναι ότι αν πάτε στην Τουρκική Σχολή Πολέμου, γράφει μέσα μπαίνοντας ότι ο σημαντικότερος εχθρός της Τουρκίας είναι ο Ρώσος, ο Έλληνας είναι ο δεύτερος. Λοιπόν, ο Μόσχοβος δεν ξέρουμε αν θα είναι σε γεωπολιτικό ή σε ιστορικό χρόνο κοντά. Είναι σίγουρο θα ξανακατέβει. Οι φίλοι Τούρκοι πρέπει να κάνουν DNA. Υπάρχουν οι λευκοί Τούρκοι, τα έχουμε ξαναπεί. Υπάρχουν οι μαύροι Τούρκοι. Υπάρχουν οι κρυπτοχριστιανοί. Υπάρχουν οι Αλεβίτες. Μεγάλος πληθυσμιακός όγκος, 15 εκατομμύρια τουλάχιστον. Κάποιες αναλύσεις αναφέρουν και περισσότερες. Υπάρχουν οι Κουρδοί που είναι εκεί πέρα πάντοτε. Λοιπόν, υπάρχουν τόσοι πολλοί που είναι ζήτημα χρόνο, έτσι, όλο αυτό το μοσαϊκό να καταπέσει. Υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές και από φίλους οι οποίοι πήγαν ως προσκυνητές και ως τουρίστες στην περιοχή του Πόντου, βρήκανε τα σόγια τους, μιλήσανε ρούμτζα στα ρωμαϊκά, όπως και εγώ ρώταγα τους Τούρκους υπταμένους ασκήσεις όταν τους ξεμονάχιαζα. Λοιπόν, αν ξέρεις ρούμτζα, λοιπόν, σας πληροφορώ ότι περισσότεροι πολλές λέξεις τις γνωρίζανε. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική στην Τουρκία από αυτή που παρουσιάζει το τουρκικό κράτος. Λοιπόν, φίλε, πώς σε λένε, δεν θυμάμαι κιόλας πώς σε λένε, σιγά μην έχεις και όνομα. Λοιπόν, δεν σας φοβόμαστε, είναι ζήτημα χρόνου να διαλυθείτε. Είναι η γεωπολιτική που το ορίζει αυτό και δεν το λέει η ταπεινότητά μου. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνεις από αυτά που λέω, ξέρω ότι μας ακούτε. Είναι υπομένο. Το 1/3 θα πιστέψει. Secret Garden. Έχω και Revolut. Λοιπόν, θα πω το εξής και θα τελειώσω με αυτό, γιατί ξέρω ότι αρέσουν ιστορίες. Έχω βρεθεί λοιπόν στο Εικόνιο ως μυναγός. Λοιπόν, εγώ περίμενα μπαίνοντας σε ένα τουρκικό αεροδρόμιο, μια μεγάλη αεροπορική βάση,
γιατί δεν υπάρχει Λειψανδρία η δικιά μας. Λοιπόν, υπάρχει υπερπαρουσία κόσμου. Ερχόντουσαν όλοι οι άσπροι να με χαιρετήσουν, όπως σας το λέω. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Να με χαιρετήσουν και να μου πούνε εμφατικά, αφού κοιτάζαν τριγύρω, «Κύριε, μπέι» με λέγανε, έτσι. Εμείς είμαστε από το Αιγαίο, δεν είμαστε από εδώ. Λοιπόν, με βρήκε άνθρωπος από Θεσσαλονίκη, κατάξανθος, με γαλανά ματάκια. Λοιπόν, και ήρθε να μου πει ότι «Μπεν σε Λανίγκτεν, εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη». Λοιπόν, τα ξέρετε αυτά, τα βιώνετε. Εμένα ήταν μεγάλο μάθημα το να φτάσω εκεί και να οδηγήσω όλη την οροσειρά του Ταύρου και να βρεθώ στην Ατάλεια, στα όρη της Λυκείας και τελικά στο Καστελόριζο, να συνομιλήσω στα ελληνικά σε όλα αυτά τα μέρη, γιατί δεν ήξερα τι δουλειά κάνω. Ξεκίναγα στα ελληνικά και μου απαντούσαν όλοι, και δεν μιλάω για τα τουριστικά, μιλάω για μέσα στον Ταύρο. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν εκεί πέρα, τα τοπονύμια φωνάζουν Ελλάδα. Στις πόλεις, στις παραθαλάσσεις από την Ατάλεια μέχρι τον Αντίφελο, απέναντι από το, αυτό που λέμε ΚΑΣ σήμερα, έτσι. Υπήρχαν αρχαία και ρωμαϊκά ερείπια. Παντού αναφερόταν ότι αυτή η ορδή των βαρβάρων που ήρθε από την Ανατολή, δηλαδή το Οσμανικό καθεστώς ή πιο πριν το καθεστώς των Σελτζούκων Τούρκων, κατέστρεψε τα πάντα σε μία μόλι πόλη, έτσι, που την κατέστρεψαν οι πειρατές. Το έγραφε εμφαντικά ότι δεν το κατέστρεψαν οι Τούρκοι, το κατέστρεψαν οι πειρατές. Λοιπόν, αυτή είναι η κληρονομιά σας. Δεν υπάρχει μία πόλη την οποία να έχετε ιδρύσει, την οποία να έχετε φτιάξει. Ακόμα και σήμερα τα τοπονύμια μιλάνε Ελλάδα και η Αγιά Σοφιά είναι εκκλησιά, είναι το μέγα μοναστήρι. Το φοβάστε, σας πονάει, και η μεγάλη ιδέα είναι δύο λέξεις οι οποίες είναι χαραγμένες βαθιά στη μνήμη σας. Εμείς δεν ξεχνάμε. Και ξέρω ότι ξεχνάτε κι εσείς. Λοιπόν, τα είπες όλα. Τώρα δεν έχω να πω κάτι άλλο εγώ. Θα κληρώσουμε τη συνδρομή ένα λεπτό, γιατί κάθε εβδομάδα κληρώνουμε μια συνδρομή. Συνδρομή δώρο, ένα λεπτό, να δούμε ποιος είναι ο τυχερός. Άντε, τι κάνετε, 300 άτομα μέσα είναι ακόμα. Πάτε κοιμηθείτε. Για να δούμε ποιος κέρδισε τη συνδρομή. Λοιπόν, οι άσπροι Τούρκοι, μέχρι να το κάνεις εσύ, οι άσπροι Τούρκοι, ναι, οι άσπροι Τούρκοι λένε το εξής. Αντί να διώξουμε τους μαύρους, διώξαμε τη δεκαετία του 50 και μέχρι το 74, το 55 μέχρι το 74, διώξαμε εσάς. Αυτό λένε και το λένε μετανιωμένοι, όσο μετανιωμένοι μπορεί να είναι. Τουλάχιστον όμως στην καθημερινότητά τους, διώξαν τους ανθρώπους, δηλαδή την αστική τάξη, την ελληνική, την αρμενική και την εβραϊκή, αυτούς με τους οποίους μπορούσαν να συνομιλήσουν. Γιατί με τους μαύρους δεν μπορούν να συνομιλήσουν. Υπάρχει χάσμα κόσμων και γενεών ανάμεσά τους. Λοιπόν, Λευτέρης Καψάλης κέρδισε τη συνδρομή. Κλείνουμε, προσγείωση. Θες κάτι τελευταίο, Στέφανε? Γιατί εκεί είναι μία η ώρα τώρα, έτσι. Είναι μία και δέκα τώρα η ώρα εκεί. Τι ώρα είναι? Είπαμε. Ή ο Θεός με θυμών, ουδής καθημών. Λοιπόν, δεν είμαστε θρησκόληπτοι, αλλά πλέον έχει καταντήσει να είναι ιδιαιτερότητα το να μπορείς να πεις αυτό το οποίο, με το οποίο μεγάλωσαν, έτσι, οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας, ως κανονικότητα. Δηλαδή, ομολογία Χριστού και αγάπη για την πατρίδα. Λοιπόν, αυτό είμαστε. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει, μπορεί να πάρει σειρά στην οπτική Κασελάκι και σύντο αυτό. Εμείς δεν είμαστε εκεί πέρα. Αυτοί υπάρχουν σε όλο το φάσμα των πολιτικών χώρων. Έτσι. Εμείς παραμένουμε αυτό το οποίο έγραψε πριν ο φίλος Δημήτρης Βερδελής και αυτό το οποίο ήταν οι Έλληνες όταν ξεκίνησαν την Επανάσταση. Φιλόθεοι, φιλογενείς και τίποτα άλλο. Ποτέ ετεροπροσδιοριζόμενοι. Λοιπόν, Στέφανα, σε ευχαριστήσουμε, ρε φίλε, για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε. Το απολαύσαμε. Άλλες δύο ώρες πήγαινε χαλαρά, αλλά κρίμα, γιατί εκεί είναι μία τα χαράματα η ώρα και έτσι σε λυπόμαστε. Λοιπόν, λέω το εξής. Ακόμα κι αν όλα φαίνονται χαμένα, διότι
25 Φεβρουαρίου του 2021 όλα φαινόταν χαμένα. Ακόμα κι αν όλα φαινόταν χαμένα, ακόμα κι σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, εμείς θα πρέπει να ξυπνάμε και να σκεφτόμαστε την Αγία Σοφιά. Αυτό και μόνο. Και να πω και το εξής, ότι η Ρώμη ήταν η δεύτερη Αθήνα. Άρα η Κωνσταντινούπολη που ήταν η δεύτερη Ρώμη ήταν η τρίτη Αθήνα. Που σημαίνει ότι το γεωπολιτικό και το πολιτισμικό δυναμικό του ελληνισμού έκανε ένα κύκλο και ξανάρθε πίσω. Ανακυκλώθηκε δηλαδή. Άρα λοιπόν μη μασάτε τίποτα. Δεν υπάρχουν ούτε ελληνορωμαϊκοί πολιτισμοί, τίποτα. Ελληνικοί πολιτισμοί είναι όλοι. Λοιπόν, πάμε δυνατά και δεν μασάμε τίποτα. Και μαζέψτε λεφτά για να πάμε διακοπές στην πόλη του χρόνου. Σας χαιρετώ. Εγώ είμαι Τούρκος, αλλά πλάκα κάνω. Αγαπώ την Ελλάδα. Καλή σας σήμερα. Γεια σας. Να είσαι καλά, αδερφέ. Γλιτώσαμε τα 50 ευρώ για το DNA. Να είσαι καλά. Είσαι ένας από εμάς. Γεια σου.